Να ξεκινήσουμε. Συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Ενίσχυση δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης». Ένα σεμινάριο υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Το σεμινάριο εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και του Σωματείου για την αναβάθμιση των μελών του μέσω της εκπαίδευσης. Ένα τομέα που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στο μέλλον οι γνώσεις κάθε επαγγελματία θα αποτελούν και αυτόν ένα ισχυρό κεφάλαιο για τη δουλειά του. Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν σημαντικά σύγχρονα εργαλεία, συνδυάζοντάς τα με πρακτικά παραδείγματα που αξιοποιούνται σε επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για όλους εμάς που συμμετέχουμε στη διοίκηση του επιμελητηρίου, η υποστήριξη των μελών μας, των συναδέλφων επαγγελματιών, είναι μια καθημερινή ενασχόληση. Θα έλεγα ότι πλέον μας έχει γίνει αιμονή, με δεδομένα όλα αυτά τα προβλήματα των τελευταίων ετών, τα οποία έχουν χτυπήσει πολύ δυνατά χιλιάδες συναδέλφους και απειλούν ολόκληρους κλάδους. Να θυμίσω ότι στην οικονομική κρίση και τα μνημόνια ήρθαν να προστεθούν η πανδημία, ο πόλεμος και το ενεργειακό. Το πιο πρόσφατο ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα το επιμελητήριο και για το οποίο θέλω να σας πω τη δράση μας είναι η απαράδεκτη ρήτρα αναπροσαρμογής. Γι' αυτό το λόγο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο διοργάνωσε μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, το ΕΚΠΙΖΟ και τον ΙΝΚΑ δύο τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους σωματείων, ώστε να τους ενημερώσει πώς μπορεί κάποιος να προχωρήσει στη λύση των ομαδικών αγωγών. Να θυμίσω ότι πέρα από μια σειρά από ανταποδοτικές υπηρεσίες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας προς τα μέλη του, τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και οι διοικήσεις των σωματείων μπορούν να πάρουν μια δεύτερη συμβουλή από ειδικούς, δικηγόρους, φοροτέχνες, εργατολόγους, χωρίς κανένα κόστος και για αυτούς αλλά και για τα μέλη του. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας ξεκινά ένα μεγάλο πρόγραμμα e-shop-site για τα μέλη του, στα πλαίσια του οποίου θα δοθούν δωρεάν στα μέλη του e-shop και ιστοσελίδες. Απευθυνόμαστε κυρίως σε εκείνους που ως σήμερα δεν έχουν τολμήσει, γιατί πιστεύουμε ότι στη νέα ψηφιακή εποχή όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν. Και όλοι θα πρέπει να έχουν τη δική τους ιστοσελίδα και το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, τα σωματεία και οι ομοσπονδίες θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδος δωρεάν. Τα παραπάνω που περιέγραψα είναι οι παροχές που προσφέρουμε στα μέλη μας. Όπως όμως ξεκίνησα να λέω, η υποστήριξη των μελών μας είναι πλέον αιμονή για τη διοίκηση του επιμελητηρίου. Στεκόμαστε στο πλευρό κάθε κλάδου που θέλει να επικοινωνήσει με την πολιτεία, να διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τα μέλη του, να αντιδράσει σε παρεμβάσεις που πλήττουν κέραια τα συμφέροντά του ή να συμβουλεύσει την πολιτεία για το πώς μπορεί να οργανώσει αποτελεσματικότερα το συγκεκριμένο πλάνο. Τώρα, ως προς το διαδικαστικό, θα ακολουθήσει η παρουσίαση από τον κύριο Κοσκοβόλη και από τον κύριο Καρακογούνη, τους υπεύθυνους του προγράμματος, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συζητητές, όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στη σημερινή συνάντηση. Θα ξεκινήσει να παίξει το σποτάκι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας για τους εκπαιδευτές και θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ανθρώπινη ζωή δεν ανταλλάσσεται με λανθασμένες αποφάσεις στην άσφαλτο. Γιατί σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή σημαίνει σεβασμός στον ΚΟΚ. Η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους. Απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Δυστυχώς, ένα τροχαίο δυστύχημα μπορεί να συμβεί σε όλους. Η πρόληψη όμως δεν είναι θέμα τύχης. Η συνεχής εκπαίδευση είναι η καλύτερη πρόληψη. Η άρτια εκπαίδευση συμβάλλει σε ασφαλέστερους δρόμους. Οι σχολές οδηγών που παρέχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευση σε βάζουν στη σωστή πορεία της οδήγησης. Επενδύοντας στη διαβίου εκπαίδευση, επενδύεις στη ζωή. Οδήγησε πάντα με σύνεση και προσοχή. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής. Ωραία, οπότε δεν ξέρω, ξεκινάει ο Σύρος, ο κύριος Καρακογούνης. Ναι, ναι, θα ξεκινήσω εγώ. Μια μικρή εισαγωγή.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους, σε εκπροσώπους των σωματείων, τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος αναπτύξαμε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών στην οικονομική κρίση. Εδώ ο σκοπός μας είναι σήμερα να σας φέρουμε σε επαφή με τα κυριότερα ζητήματα που αναδεικνύονται και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί μια επιχείρηση, ένας επαγγελματίας να αποκτήσει ανθεκτικότητα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται έντονα, όπως ξέρετε, στην Ευρώπη. Εξάλλου, κάθε χώρα σήμερα διαθέτει και ένα πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ακριβώς διότι η ανθεκτικότητα αποτελεί μια ύψιστη στρατηγική. Για να μπούμε στο θέμα, οι κρίσεις προέρχονται από διάφορες πλευρές. Είτε έχουν να κάνουν με φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμοί, καταστροφές λόγω αλλαγής κλίματος, βιολογικούς παράγοντες, αστρονομικά φαινόμενα. Ένας άλλος τομέας είναι οι τεχνολογικές αστοχίες. Σε πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υψηλή τεχνολογία ή ασχολούν με χημικά προϊόντα, μπορεί να γίνει και έχουν γίνει στο παρελθόν σημαντικά ατυχήματα και αυτό δημιουργεί στο περιβάλλον και γενικά σε άλλες επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες και στους πολίτες σημαντικά ζητήματα. Αυτός επίσης, το οποίο ζούμε και σήμερα, πολέμους, αλλάζει όλο το περιβάλλον της άσκησης της επιχειρηματικότητας, τρομοκρατία, με διάφορους τρόπους και επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σχεδόν στην εποχή μας οι τρεις αυτοί παράγοντες συνυπάρχουν και τους έχουμε δει να εξελίσσονται με διάφορες κρίσεις. Φυσικά, κάθε κρίση ή μάλλον κάθε κίνδυνος δεν δημιουργεί κρίση. Όταν δημιουργήσει κρίση, τότε έχουμε σημαντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, έχουμε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, έχουμε καταστροφή υποδομών, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αποδιαρθρώνεται η κοινωνία και το έχουμε ζήσει αυτό και όλα αυτά που είπε και ο Αντιπρόεδρος είναι ακριβώς το πώς το Επιμελητήριο προσπαθεί να στηρίξει τις επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση, καθώς και μια σειρά προγράμματα της πολιτείας, οι μη επιστρεπτές προκαταβολές, οι επιστρεπτές, άλλα προγράμματα κτλ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Για την αντιμετώπιση μιας κρίσης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει καταστροφή, έχουμε τρία στάδια. Ένα στάδιο είναι πριν, που αφορά την πρόληψη, αφορά τα μέτρα για να μετριάσουμε οποιαδήποτε κρίση επέλθει προκειμένου η καταστροφή να είναι μικρότερη και την ετοιμότητα του μηχανισμού, δηλαδή το τεστ της ετοιμότητας, ώστε να είμαστε σε επαγρύπνηση. Έχουμε τη φάση όπου εκδηλώνεται πλέον η καταστροφή και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε και μετά έχουμε τη φάση μετά την κρίση, όπου εδώ έχουμε το θέμα της αποκατάστασης, το θέμα της ανάκαμψης, το θέμα της ανταπόκρισης του μηχανισμού. Σκεφτείτε στο μυαλό σας από το χειμώνα, το χιονιά, μέχρι σεισμούς και φυσικά την οικονομική κρίση και τώρα το πόλεμο και την κατάσταση με το ενεργειακό, που είναι επίσης μία από τις εκδηλώσεις της κρίσης λόγω του πολέμου που είπαμε προηγούμενα. Φυσικά, κάθε επιχείρηση και κάθε επαγγελματία και μας τους πολίτες δεν υφιστάμεθα με τον ίδιο τρόπο τις επιπτώσεις. Το πόσο υφίσταται κάποιος επιπτώσεις εξαρτάται από την τροτότητα την οποία έχει. Εάν δεν έχει πάρει μέτρα και βρίσκεται σε μεγάλη έκθεση σε κινδύνους και απειλές, δεν έχει δηλαδή ανθεκτικότητα, τότε είναι σίγουρο και βλέπουμε πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ή χρειάζεται να έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες όταν έχουμε άλλου τύπου καταστροφές, όπως είναι ο κορονοϊός, υπηρεσίες υγείας, πρόσβαση σε πιστώσεις για να στηρίξουμε την επιχείρησή μας, φυσικά πληροφορίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, το θέμα της έλλειψης των πόρων.
η κοινωνική υποστήριξη, τα αποθέματα τα οποία έχουμε, η δράση των συλλόγων, των επιμελητηρίων, των θεσμών δηλαδή για να στηρίξουν όλοι αυτοί, καθώς επίσης και η ικανότητα για να αντισταθούμε και να φέρουμε σε ανάκαμψη την επιχείρηση. Στα πλαίσια του προγράμματος κάναμε μια έρευνα μεγάλη και είδαμε καταρχάς τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας, ένας επιχειρηματίας. Είναι σε 5 μεγάλες κατηγορίες. Θα προχωρήσω γρήγορα να τις δούμε λίγο. Εδώ έχουμε καταρχάς τις γενικές δεξιότητες. Υπάρχει πρώτη κατηγορία, οι γνωστικές δεξιότητες υψηλού επίπεδου. Είναι το να βάζουμε στόχους, να έχουμε μια ικανότητα για να μαθαίνουμε διαρκώς, να έχουμε κριτική σκέψη και να έχουμε δημιουργικότητα. Είναι στο ανώτερο επίπεδο. Όλα αυτά που θα πούμε είναι αυτά που λέμε μαλακές ικανότητες, δηλαδή τα λεγόμενα soft skills. Μια δεύτερη υποκατηγορία είναι κοινωνικο-συναισθηματικές ικανότητες. Η δυνατότητα για επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, δηλαδή πόσο κατανοούμε τον απέναντί μας, τον συνάδελφό μας, τον πελάτη μας και τα λοιπά που συναλλασσόμαστε. Υπάρχει η κατηγορία των συστημικών ικανοτήτων. Εδώ είναι το θέμα της συνεργασίας. Αναγκαστικά θα πατήσουμε από εκεί. Γιατί? Της ομαδικής εργασίας. Γιατί εδώ κάνουμε ένα κύκλο ολόκληρο. Κοίτα. Της δυνατότητας να προσαρμοστούμε στο περιβάλλον, σε όλα αυτά που είπαμε προηγούμενα, δηλαδή την οικονομική κρίση, τον κορονοϊό, τις επιπτώσεις από τον πόλεμο κτλ. Να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε την επιχείρηση. Η διαπραγμάτευση είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η αποφασιστικότητα, η ηγεσία, πόσο ηγέτης είναι ο επιχειρηματίος, ο επαγγελματίας, η δυνατότητα κινητοποίησης πόρων οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών. Έχουμε μια άλλη κατηγορία που είναι επαγγελματικές δεξιότητες. Εδώ έχουμε τις γενικές επαγγελματικές ικανότητες, που είναι η διαχείριση του χρόνου, ο πελατειακός προσανατολισμός, πόσο μπορεί να επηρεάσουμε την πελατεία, να προωθήσουμε τις πωλήσεις, να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη, να δημιουργήσουμε δίκτυα. Έχει αναδειχθεί σε πολύ σημαντική δεξιότητα το θέμα της ψηφιακής δυνατότητας του επαγγελματία της επιχείρησης, του επιχειρηματία, η ψηφιακή επικοινωνία, η ασφάλεια στα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούμε. Επίσης, η διαχείριση των δεδομένων και των πληροφοριών. Είναι ένα επίσης σημαντικό ζήτημα, διότι κάθε επιχείρηση, κάθε επαγγελματίας έχει σημαντικά δεδομένα, δεδομένα δικά του, δεδομένα των πελατών του και πρέπει να μπορεί να τα διαχειρίζεται, να έχει πρόσβαση, να μπορεί να τα εξαγάγει και να τα επεξεργάζεται με όρους ασφάλειας, να τα αναλύει και να συνθέτει τις πληροφορίες και τα δεδομένα. Καθώς επίσης και άλλες επαγγελματικές ικανότητες, όπως είναι τα χρηματοοικονομικά, η δυνατότητα να εκπαιδεύει άλλους ανθρώπους και να υποστηρίζει και να καθοδηγεί άλλους ανθρώπους. Άλλες κατηγορίες είναι η υγιεινή ασφάλεια. Με το κορονοϊό είδαμε ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία. Να σε λίγο, Σύρο, να σε διακόψω. Ναι. Βλέπω ένα μήνυμα. Η διαφάνεια έχει μείνει μία, η αρχική. Δεν ξέρω αν πρέπει να έχουμε εναλλαγή. Ναι, βέβαια. Είναι, προφανώς υπάρχει μισό λεπτό. Νόμιζα ότι γυρίζει η διαφάνεια. Φαίνεται η διαφάνεια τώρα. Τώρα φαίνεται, δείχνει κατηγορίες, υποκατηγορίες. Είναι η υγεία και ασφάλεια, αυτό φαίνεται. Ναι, ναι, κατηγορία, υποκατηγορία και γενικές δεξιότητες. Ναι. Επομένως, είμαστε στο θέμα υγεία και ασφάλεια, όπου είπαμε ότι με βάση την τελευταία εξέλιξη βλέπουμε ότι απέκτησε πολύ μεγάλη σημασία τόσο οι όροι υγιεινής ασφάλειας για κάθε επιχείρηση, καθώς επίσης και η δημόσια υγεία και η προστασία του καταναλωτή και η σχέση με φυσικά με τους πελάτες κτλ. Ήταν πολύ σημαντικό όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζει να είναι ακόμα και να επηρεάζει την επιχειρηματικότητα. Οι στάσεις των επιχειρηματιών, των επαγγελματιών, τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, οι συμπεριφορές και οι αξίες, όπως είναι η αξιοπιστία, η πρωτοβουλία για την ανάληψη δράσης, η αυτοπεποίθηση, η επιμονή για επίτευξη ενός στόχου και αξίες όπως η ακεραιότητα και η ηθική στην εργασία. Και μια στρατηγική ανθεκτικότητας, την οποία
προέκυψε μέσα από την ανάλυση αυτή ότι πράγματι οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες στη χώρα μας και γενικότερα όχι μόνο στη χώρα μας, γιατί ήταν μια πανευρωπαϊκή έρευνα, δεν έχουν ένα σύστημα για διαχείριση τους κινδύνους, όπως είπαν προηγούμενα, γιατί κάθε κίνδυνος δεν δημιουργεί καταστροφή. Αν έχεις ένα σύστημα διαχείρισης τους κινδύνους, μπορεί κίνδυνοι θα έρθουν πολύ και από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι να μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους. Αυτό είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα να αξιολογούμε και να αναγνωρίζουμε το κίνδυνο, να σχεδιάζουμε για την επιχείρηση ένα σύστημα που θα την κάνει πιο ανθεκτική, να αναλύουμε το αντίκτυπο που θα έχει μια ενδεχόμενη κρίση, είτε είναι υγειονομική, είτε είναι άλλου τύπου, είτε είναι οικονομική, να έχουμε μια στρατηγική για την ανάπτυξη, την επικοινωνία και τον συντονισμό, όπως είπαμε, στην κρίση, και να αναζητούμε συμβουλές, να είμαστε δεκτικοί και να έχουμε μια ανοιχτότητα ώστε να παίρνουμε τα μηνύματα για να μπορούμε να προσαρμόζουμε την επιχείρησή μας. Πρέπει να πούμε ότι τα γενικά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τις ικανότητες αξιολογώντας με σειρά προτεραιότητας για τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες από πλευρά σπουδαιότητας ήταν η επικοινωνία, δεύτερον η διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων, ο προγραμματισμός και η οργάνωση τρίτο, ο πελατειακός προσανατολισμός τέταρτον, η δικτύωση, η ψηφιακή επικοινωνία, η αναζήτηση συμβουλών, η δεκτικότητα και ανοιχτότητα, η διαχείριση του χρόνου σημαντικό επίσης, η κινητοποίηση των πόρων και η συνεχιζόμενη μάθηση. Το αντίστοιχο για τις επιχειρήσεις, πέρα από τα πρόσωπα, σε ό,τι αφορά τις 10 κυριότερες δεξιότητες, αναδείχθηκαν η επικοινωνία πάλι, ο προσδιορισμός και εκτίμηση του κινδύνου, η χρηματοοικονομική διαχείριση, ο προσανατολισμός στον πελάτη, η δικτύωση, η στρατηγική ανάκαμψης, ψηφιακή επικοινωνία, η αναζήτηση συμβουλών, δεκτικότητα και διαφάνεια και διαχείριση του χρόνου. Έτσι λοιπόν, είχαμε μια εικόνα γενική, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επιχειρηματικό, τι ήταν αυτό το οποίο απασχολούσε κυρίως τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Με βάση αυτό σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό και η παρέμβαση που θα κάνει ο συνεργάτης μας, ο κύριος Καρακοβούνης, στηρίζεται πάνω στο ότι αυτές οι ικανότητες πρέπει να συνδυαστούν με ένα καινούριο μοντέλο στην επιχείρηση. Αυτό είναι το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που πρέπει προς την κατεύθυνση αυτή πάνε όλες οι επιχειρήσεις πλέον σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Το κεντρικό της νόημα είναι ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν σαν κέντρο το πελάτη. Οι ελληνικές επιχειρήσεις για πολλά χρόνια έχουν σαν κέντρο το προϊόν, την υπηρεσία. Το κέντρο σήμερα είναι ο πελάτης. Πρέπει να δούμε πώς θα φέρουμε τον πελάτη, με ποιους τρόπους σύγχρονους στην επιχείρηση, διότι αυτό είναι, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το οποίο θα μας κρατήσει. Δίνω το λόγο στον Σοφοκλή του Καρακουβούνη. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Σύρο. Κύριος Καρακοβούνης. Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε, Σύρο, πολύ. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω την ομάδα. Θα σας λέω ομάδα, έτσι για να είναι και πιο εύκολο. Έχουμε κάνει ήδη παρόμοιες παρεμβάσεις σε επίπεδο σεμιναρίου και εκπαίδευσης. Προσπάθησα να αφομοιώσω λίγο, να αφουγκραστώ κάποια χαρακτηριστικά, να μπω λίγο στα παπούτσια ενός ιδιοκτήτη σχολής οδηγών. Πιστεύω ότι δεν θα είμαι τόσο κοντά σε αυτά που γνωρίζετε εσείς, όμως θα μιλήσουμε για το μοντέλο του επιχειρησιακού Canva, Business Model Canvas, είναι στην ορολογία, που αξιοποιείται στο εξωτερικό. Παραμένει στο προσκήνιο η έννοια του πελάτη. Ο πελάτης πλέον είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς, αλλά και το σημείο εκκίνησης στις δράσεις. Θα δούμε ομάδες πελατών. Θα ξεκινήσω με μια συγκεκριμένη παρουσίαση κάποιων slides και μετά θα επεκταθώ στο επόμενο υλικό που αφορά και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οπότε ένα δευτερόλεπτο να μοιραστώ λίγο την οθόνη.
θα πρέπει να βλέπετε μία φιγούρα Lego κάτω αριστερά, αν όλα έχουν πάει καλά. Ναι, αυτά... τη βλέπουμε, Σοφοκλή. Ωραία. Λοιπόν, τα λογότυπα που έχουν αξιοποιηθεί αφορούν στο consortium που βασικά συμμετέχει... Μόνο δείξτε τη ολόκληρη, γιατί δείχνεις αριστερά και τις διαφάνειες. Ναι, ωραία. Ελπίζω τώρα να είναι καλύτερα. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Ωραία, τα λογότυπα λοιπόν αφορούν στο πρόγραμμα έγκυρης προειδοποίησης. Βλέπετε τη φιγούρα του Lego. Είναι βασικά η φιγούρα που έχει προσδιοριστεί από το φορέα διαχείρισης του έργου. Και βέβαια είμαστε στην ομπρέλα των προγραμμάτων Erasmus Plus. Άρα, θα δούμε λοιπόν 9 περιοχές σχετικά έτσι συμβατές και θα προσπαθήσω να φέρω παραδείγματα τα οποία συγκεράζουν ή είναι απολύτως σχετικά με τις ανησυχίες που έχουμε όλοι, με τις ικανότητες, δεξιότητες που ήδη έχετε και θα προσπαθήσουμε λίγο να τα βάλουμε σε ένα συγκεκριμένο καμβά και σε μία ροή. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το chat, μπορείτε να, επειδή δεν βλέπω όλους τους συναδέλφους από την ομάδα, αν κάποιος χρειαστεί κάτι μπορεί να διακόψει, έτσι να μιλήσει, θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά συγκεκριμένος και συνοπτικός. Λοιπόν, ξεκινώντας, θα έρθω μετά λοιπόν και στην παρουσίαση αναλυτικά. Αυτό που ήθελα λίγο να δούμε μαζί είναι μια στρατηγική σκέψη, μια προσέγγιση στο χώρο, θα έλεγα, της εκπαίδευσης οδηγών. Σε οποιαδήποτε κίνηση επιχειρησιακή, ξεκίνημα εταιρείας, οργανισμού κτλ., πάντα υπάρχει έννοια της αγοράς και έχουμε και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Ό,τι και να είναι αυτό, έτσι, από ένα καφέ, ένα εστιατόριο, έναν οργανισμό, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό κτλ. Άρα αυτό λοιπόν είναι το επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτό το κρατάμε λίγο στο μυαλό μας. Αυτό βέβαια προσδιορίζεται από τους πελάτες, είναι η επόμενη σφαίρα. Στην έννοια των πελατών είναι βασικά στο κέντρο, απλά τώρα εδώ το έχω βάλει σε μία ροή για να το δούμε λίγο σαν τις κύριες τέσσερις ενότητες. Οπότε λοιπόν ποιοι είναι οι πελάτες, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μαθητές λυκείου που έφτασαν 18 ή 17, θα το δούμε αυτό σαν παράδειγμα, στην επόμενη ενότητα με τη νέα νομολογία. Είναι ο γονέας που πληρώνει το έξοδο, τη δαπάνη. Πώς βρίσκουν τη σχολή οδηγών Σοφοκλή ή τη σχολή οδηγών Σύρου, έτσι. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο παραδείγματα δίκη ισονομίας έναντι ανταγωνισμού. Λοιπόν, ποιες είναι οι ανάγκες που έχουν τόσο οι μαθητές που θα έρθουν να εκπαιδευτούν στις σχολές σας, οι μαθητές λυκείου, για να πάρουν το, που έχουν βέβαια τελειώσει το λύκειο, για να έτσι αρχίσουν να οδηγούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο έτσι μεγαλύτερης ηλικίας και με την πρώτη τους δουλειά, με το πρώτο σταθερό εισόδημα, επέλεξαν να επενδύσουν σε ένα αυτοκίνητο ως το κύριο μέσο μετακίνησης. Κόστος, τι κόστος έχει αυτό, αλλά σχετιζόμενο με την εμπειρία που αποκομίζει ο πελάτης. Αυτό τώρα είναι σημαντικό. Εδώ λοιπόν στην ίδια του κόστους έχουμε το κόστος του ιδιοκτήτη σχολής οδηγών σε σχέση με την εμπειρία που θέλει να προσφέρει, αλλά και την εμπειρία που αναζητά ο πελάτης σαν το καλύτερο προϊόν που θα επηρεάσει την επιλογή του. Άρα λοιπόν εδώ το κόστος δεν έχει την παραδοσιακή μορφή του μόνο, ποιο είναι το άμεσο κόστος, το έμεσο, ποια κόστη γνωρίζουμε εύκολα, ποια πρέπει λίγο να αναλύσουμε περαιτέρω με κάποια στατιστικά ή να έχουμε τη βοήθεια του λογιστή. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτές τις δύο έννοιες του κόστους, ως προς την επιχείρηση και ως προς τον πελάτη, σε σχέση βέβαια με την παρεχόμενη εμπειρία. Άρα εδώ λοιπόν έχω ένα παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα επενδυτικό πλάνο και σαν σχολείο οδηγών Σοφοκλή σκέφτομαι να αξιοποιήσω, να αγοράσω, να μισθώσω δύο οχήματα ή να μισθώσω ένα νέο όχημα το οποίο έχει βέβαια επιδότηση αλλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Το κρατάμε λίγο σαν σκέψη. Και η τελευταία βέβαια και η πιο σημαντική σφαίρα, δηλαδή τομέας που θα πρέπει λίγο να τον έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι το συγκεκριμένο μοντέλο, βασικά η όλη δηλαδή διαδικασία που προσφέρουμε αξία μέσα από το κομμάτι των σχολών οδηγών και γενικά από την εκπαίδευση
των ανθρώπων στο να αρχίσουν να εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο με ασφάλεια, με συνέπεια, με σύνεση, με αγωγή, με ήθος και να οδηγούν καλά όπως θέλουμε όλοι να οδηγούμε καλά και με ασφάλεια, έχει ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, ότι ναι μεν όλα αυτά είναι καλά, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι ψάχνουν στο ίντερνετ να βρουν τελικά ένα δίπλωμα β' κατηγορίας αυτοκινήτου, αν το λέω σωστά, που απαιτεί 21 ώρες θεωρητικής εξάσκησης και 25 ώρες πρακτικής. Τελικά αυτό κοστίζει 500 ευρώ, 600 ευρώ, λιγότερο, περισσότερο. Άρα εδώ λοιπόν έχουμε και την έννοια της τιμής. Όλα αυτά λοιπόν στο μυαλό του πελάτη δημιουργούν μια αίσθηση διαφοροποίησης. Η Σχολή Οδηγών Σοφοκλή είναι καλή, είναι πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει τελευταίο τύπου, παράδειγμα, αυτοκίνητο. Δηλαδή το αυτοκίνητο θέλω να ξέρω ότι παίρνει μπρος, ας πούμε, παντός ένα κουμπί, λέω τώρα κάτι έτσι πιο απλό. Ή πρέπει να δω πως ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ένα σαν iPad, σαν μια οθόνη ας πούμε μέσα, μπορεί αυτό να είναι εύκολο να το χειριστώ. Ένας άλλος μπορεί να πει ότι εμένα με ενδιαφέρει το κόστος. Άρα η περιοχή των χ ευρώ, λιγότερο από την σχολή την τάδε, ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσω. Άρα η διαφοροποίηση δεν είναι στη διαφοροποίηση που στρατηγικά εσείς έχετε επιλέξει να επενδύσετε σε νέα μέσα, σε οπτικοακουστικά μέσα, σε νέους τρόπους, σε ψηφιακά μέσα. Η διαφοροποίηση είναι στο μυαλό των πελατών. Και αυτό έρχεται και συνάδει και λέμε ότι ο πελάτης πλέον είναι στο κέντρο, στον πυρήνα της στρατηγικής σκέψης. Αυτοί οι τέσσερις τομείς βοηθούν στην ανθεκτικότητα, δηλαδή ότι καινούριο έρχεται. Και βέβαια έχουμε περάσει όλη την περίοδο του COVID. Υπάρχει και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο από ό,τι έχω έτσι μελετήσει λίγο, σχετικά με τις άδειες και διάφορα άλλα σημεία. Άρα όλα αυτά λοιπόν οι προκλήσεις και οι δυναμικές τις έχουμε σπάσει σε τέσσερις ενότητες για να μπορείτε κι εσείς εύκολα να καταλάβετε έτσι περαιτέρω τις περιοχές στις οποίες θα διέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε ανάγκες. Οι ανάγκες είναι αριστερά βασικά το αποτέλεσμα, γιατί η ανάγκη υπάρχει ότι κάποιος θέλει να ξεκινήσει με ένα δίπλωμα μηχανής ενδεχομένως, κάποιος θέλει να ξεκινήσει ως επαγγελματίας, άρα πάει στις πιο κάτω περιοχές, ειδικότερα μηχανήματα. Έχουμε προφίλ, δηλαδή ομάδες πελατών, όπως ανέφερα και πριν, ο πελάτης στις περισσότερες περιπτώσεις, ανάλογα και την ηλικία, είναι ο γονέας και αποδέκτης της υπηρεσίας και βέβαια και της άδειας οδήγησης, είναι το παιδί, έτσι, ο μαθητής. Άρα εδώ έχω σημειώσει δυνητικούς πελάτες με βάση τη νέα νομολογία, όταν αυτή θα αρρωστεί πλήρως. Προφίλ 1, προφίλ 2, ενδεχομένως έχετε και εσείς ειδικότερες κατηγορίες από αυτά που έχω σημειώσει εγώ. Επαγγελματίες 1, επαγγελματίες 2, δηλαδή βαρέα οχήματα, επικαθήμενα, αν το λέω σωστά. Αμαία είναι η τελευταία περιοχή, εδώ σταθούμε λίγο. Και βέβαια, οι κύριες προτεραιότητες, αυτός εδώ ο δίσκος, οι κύριες προτεραιότητες είναι η απόκτηση ενώρια της άδειας οδήγησης, η εκμάθηση της όλης διαδικασίας, έτσι, και βέβαια η ασφάλεια, η συνέπεια και το ήθος στην οδήγηση. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα κάνετε με ένα πολύ σωστό και πολύ στοχευμένο τρόπο και ο συγκεκριμένος κλάδος διαφοροποιείται τελικά από τους ανθρώπους, γιατί οι διαδικασίες ακολουθούνται. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι που τρέχουν την επιχείρηση, οι συνεργάτες σας, τα μέσα, η δική σας πρόνευση, δηλαδή στρατηγικά που πάτε και που βλέπετε το επόμενο εξάμηνο, το επόμενο τρίμηνο και ποιες νέες τεχνολογικές ίσως λύσεις ή ιδέες που απαιτούν βέβαια επένδυση, άρα πάμε πάλι στη σχέση κόστος και εμπειρία, είναι τα πράγματα που θα δούμε και στη συνέχεια. Παράδειγμα εδώ, αυτό που ανέφερα στο κομμάτι των δυνητικών πελατών, έτσι μία απλή σκέψη, αυτό βέβαια μπορεί να έρθει και σε επίπεδο πλέον φορέων και σε επίπεδο αντιπροσώπευσης έτσι, των ιδιοκτητών σχολών οδηγών. Απλά μοιράζομαι μαζί σας έτσι μία αρχική ιδέα, ότι είδα ότι ναι, ότι υπάρχει θέση πιστευτικότητας οδήγησης με συνοδός έως προσβείς οδηγούς, έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη και ολοκληρώνουν επιτυχώς την πρακτική διαδικασία. Αυτό είναι βέβαια στο νομικό πλαίσιο, απλά αποτύπωσα εγώ τη συγκεκριμένη υποπαράγραφο.
Αυτό λοιπόν εμένα μου δημιουργεί μια εικόνα στο ποια είναι η αγορά λοιπόν και πώς θα έρθει η αγορά. Με απλό τρόπο, έχω σημειώσει από πού είναι τα νούμερα, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Έτσι, για το πρώτο λοιπόν τρίμηνο, Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, πήρα λίγο τους μαθητές, δηλαδή οι δυνητικοί πελάτες εδώ, μικρής ηλικίας, είναι αυτοί που τελειώνουν αγόρια κορίτσια, 18, 19 και 17 βέβαια όταν με το καλό τρέξει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν εδώ βλέπω ότι υπάρχει μία αγορά, μία δυνατότητα περίπου μισού εκατομμυρίου δυνητικών πελατών, οι οποίοι όμως βέβαια δεν μπορούν να πληρώσουν από μόνοι τους, κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτοί που αφομοιώνουν τη δαπάνη και πληρώνουν βασικά για το έξοδο είναι οι γονείς. Αυτό όμως δίνει ένα μέγεθος αγοράς, 250 εκατομμύρια περίπου, για τα επόμενα 2-3 χρόνια, γιατί είναι μέσα και γυμνάσιο, οπότε αυτοί σιγά σιγά θα έρθουν στο προσδοκόμενο έτος που θα μπορούν να υποβάλουν τα χαρτιά τους για άδεια οδήγησης. Άρα λοιπόν βλέπουμε πώς η αγορά και το ρυθμιστικό πλαίσιο, πέρα από τα μέτρα του κορονοϊού, όλα αυτά που έχουμε ζήσει, έρχεται κάπως, αντικειμενικά μιλάω, έτσι σαν μια τεχνοκρατική τώρα ανάλυση, δεν αξιολογώ αν είναι σωστό ή όχι το 2017, έτσι, απλά βλέπω λίγο τα νούμερα, στο πώς ένα συγκεκριμένο τομέας μπορεί να δει ένα μεγαλύτερο ποσοστό νέους ερχόμενων πελατών στην συγκεκριμένη αγορά. Η δεύτερη ενότητα ΜΕΑ, το ίδιο νομικό πλαίσιο, προσδιορίζει λοιπόν απόλυτα και σχετικά τι θα πρέπει να γίνεται για άτομα με ειδικές ανάγκες, με κύρια στόχευση σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Άρα πάλι λοιπόν οι ανάγκες παραμένουν πάνω δεξιά, αλλά σε στοχευμένο πλέον επίπεδο και πλαίσιο. Πώς κινείται η αγορά? Ενδεικτικά, εδώ είναι όλη η εικόνα των παραβόλων, ανά Υπουργείο Φορέα. Εδώ βασικά είναι ο αριθμός των παραβόλων που έχουν εκδοθεί, άρα έχουν πληρωθεί για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Στον κάτω άξονα έχουμε τα Υπουργεία και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι περίπου στο μισό εκατομμύριο, παραπάνω συνόλου το μισό εκατομμύριο σε αριθμό παραβόλων, με περίπου 29 εκατομμύρια έτσι, σε ευρώ. Συνολικό ποσό παραβόλων, 29 εκατομμύρια για το πρώτο τρίμηνο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Αυτό το λέμε trend στην αγορά. Εγώ δεν είμαι οικονομικός αναλυτής, απλά με 2-3 σημεία προσπαθώ να καταλάβω αν η επιχείρησή μου αυτή τη στιγμή αξίζει μια επένδυση σε ένα επιδοτούμενο ηλεκτρικό όχημα. Από εκεί ξεκίνησα το πρώτο ερώτημα. Αν δηλαδή θα πρέπει να επενδύσω σε ένα νέο ηλεκτρικό όχημα ως όχημα εκπαίδευσης, έτσι, για να μπορέσω να διαφοροποιηθώ από τον ενδυνάμει ανταγωνισμό, ή θα πρέπει να παραμείνω στα δύο μικρά οχήματα που έχω. Έτσι, από εκεί ξεκινήσα. Μιλώντας λοιπόν για τεχνολογία, αυτό που έχω δει στο διαδίκτυο, ψάχνοντας στην Ελλάδα, έτσι, έχω διαπιστώσει μάλλον ότι υπάρχει μία, αυτό το λέμε, αυτό που έχω σημειώσει προσομοιωτής οδήγησης, τώρα δεν ξέρω αν ακριβώς ο όρος, συγχωρέστε με, απλά το βρήκα από μία αναζήτηση στο Google, αφορά σε μία συγκεκριμένη πρόταση αξίας, θα δούμε συνέχεια λοιπόν την κατηγορία αυτή, έτσι όπου μία συγκεκριμένη σχολή οδηγών προσφέρει, εννοείται στα πλαίσια της εκπαίδευσης και στα πλαίσια ενδεχομένως διαφοροποίησης, τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Άρα εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε το κόστος της επιχείρησης, δηλαδή πόσο αξίζει αυτός ο προσομοιωτής, εάν τον αποκτήσω στο επόμενο τρίμηνο με βάση αυτό που έχω στο μυαλό μου, ότι είμαι στην Αττική, λειτουργώ σε μια περιοχή που όμως έχει έντονο ανταγωνισμό, γιατί σε κάθε μια ΧΥΠΣΙΖ γειτονιά υπάρχουν 2-3 συνάδελφοι. Έτσι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχω ένα ερωτηματικό, όχι ότι επειδή το προσφέρει ο αξιόλογος συνάδελφος στην τάδε περιοχή, θα πρέπει και εγώ να το ακολουθήσω. Έτσι θέλει πάντα μια στάθμιση. Ή αν η συγκεκριμένη περιοχή, το μέσος όρος ηλικίας είναι αρκετά αυξημένος, ενδεχομένως δεν έχω πρόσβαση σε μαθητές λυκείου ή σε σπουδαστές ή σε ηλικιακά γκρουπ 20-24 που έχουν βρει την πρώτη δουλειά τους και χρειάζονται
την άδεια διοίκησης για να οδηγήσουν το αυτοκίνητο. Παράλληλα, εκτός από τον προσωμιωτή, αυτό που έχω δει είναι μια συγκεκριμένη δυνατότητα προσωμιωτή οδήγησης. Δεν ξέρω αυτό αν είναι μέσα στα νομικά πλαίσια ή όχι, απλά το αφήνω σαν παράδειγμα ότι πού μπορεί τελικά η τεχνολογία να μας οδηγήσει. Πάντα όμως, κόστος επιχείρησης, δηλαδή πόσο μπορεί να αντέξει οικονομικά η επιχείρησή μας μια τέτοια επένδυση, σε σχέση με την προσφερόμενη εμπειρία. Και κάτι έτσι που είναι αρκετά στο μέλλον, ένα αυτοκίνητο το οποίο παράγεται από μια αμερικάνικη εταιρεία, όχι την Tesla, και όπως βλέπετε δεν έχει ούτε χειριστήρια, ούτε τιμόνια, ούτε τίποτα. Αυτό το αναφέρω γιατί εμπίπτει στην εικόνα ποιο κόστος τώρα όχι μόνο μπορεί να αντέξει επιχείρηση, αλλά ποιο κόστος μπορεί να αντέξει ο πελάτης. Γιατί αυτό το αυτοκίνητο, όταν κυκλοφορεί τέλος πάντων στις χι αγορές, δεν θα είναι άμεσα προσιτό από όλες τις ομάδες, από όλα τα τμήματα πελατών. Άρα θα συνεχίσουν οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή τα ίδια προφίλ πελατών, να αξιοποιούν τις υπηρεσίες των σχολών οδηγών. Έτσι, απλά το αναφέρω γιατί πολλές φορές υπάρχει ανησυχία, ρίσκο, ότι αυτό αν θα είναι πολύ αυτόματο και αν θα είναι λιγότερο, πάντα υπάρχει ένα κόστος έτσι, αγοράς. Λοιπόν, αυτό ήταν το εισαγωγικό και θα συνεχίσω τώρα να μοιράσω. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση, κάποια ενδεχομένως ένσταση, με χαρά, να δω λίγο και το chat. Είναι κάποιος συνάδελφος που θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση? Ωραία, συνεχίζουμε. Εγώ απλά να επισημάνω ότι ο ανταγωνισμός είναι έντονος στο κομμάτι της τιμής. Της τιμής και λόγω της οικονομικής κρίσης. Σίγουρα όσοι συνάδελφοι διαφοροποιούνται και ψαρεύουν σε άλλες αγορές έχουν ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή υπάρχουν, γιατί όλοι έχουμε πέσει στο δίπλωμα, υπάρχουν όμως και συνάδελφοι που διαφοροποιούνται. Θεωρώ ένα πλεονέκτημα αυτό η διαφοροποίηση και γενικά η διαφοροποίηση είναι ένα πλεονέκτημα για όλους τους κλάδους, όχι μόνο για τις σχολές οδηγών. Τώρα, κόστη όπως προσωμιωτές, ηλεκτρικά κτλ. Είναι απαγορευτικά για τις, για το 100%, λέω για το 90%. Γιατί ένας προσωμιωτής μπορεί να στοιχίζει 30.000 ευρώ, δεν επενδύει κάποιος ούτε σε προσωμιωτές, ούτε δύσκολα δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό το λόγο το ανέφερα ότι κάποιες φορές εγκλωβιζόμαστε οι ίδιοι επιχειρησιακά, θεωρώντας ότι το μεγαλύτερο εύρος των ανταγωνιστών μας, συναδέλφων εδώ, θα προχωρήσει μια τέτοια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν έχουμε το απαγορευτικό κόστος, έτσι, το οποίο δημιουργεί συγκεκριμένες συνθήκες και σε μια περίοδο που μόλις πρόσφατα βγήκαμε από το κορονοϊό. Απλά οφείλω λίγο να απλώσω τη βεντάλια, όπως και με το τελευταίο παράδειγμα, με αυτό το όχημα που μπορεί μόνο του να κάνει οτιδήποτε. Έτσι, μπορεί να πλησίαστε, μπορεί αυτό να έχει 2 εκατομμύρια ας πούμε, ευρώ. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε τώρα. Θα βλέπετε μία οθόνη που η επικεφαλίδα της είναι κατανόηση αναγκών και χαρακτηριστικών των πελατών, αν όλα έχουν πάει καλά. Οπότε, προχωρώντας λοιπόν εδώ, αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι ότι τελικά όλες οι επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους προσπαθούν να χτίσουν, να εδραιώσουν και να διατηρήσουν βέβαια μία εικόνα. Αυτή η εικόνα έρχεται να προσδιορίσει μία αξία. Αυτή η αξία για να είναι προστιθέμενη αξία, δηλαδή να μπορεί η επιχείρηση όχι μόνο να είναι βιώσιμη, αλλά να έχει και ένα λιπάκι, όπως λέμε, για να αντέξει σε κινδύνους, σε αλλαγές, σε περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνει μία άμεση επένδυση, όπως ας πούμε κάποιος μπορεί να πει ναι, ένας τομέας διαφοροποίησης είναι η εκπαίδευση ατόμων αμαία, αυτό που είπαμε πριν. Άρα εκεί πρέπει να γίνει ένα πλάνο στο πώς, τι κοστίζει και πώς μπορεί αυτή η εμπειρία, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για εμπειρία, δεν μιλάμε και για ασφάλεια και για ειδικού τύπου προφανώς μέτρα και χαρακτηριστικά, έτσι ώστε οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας να μπορούν να έχουν την απόλαυση, στα πλαίσια βέβαια του επιτρεπτού,
της οδήγησης. Άρα λοιπόν μιλάμε για την υπεραξία και για να δημιουργηθεί λοιπόν αυτή η έννοια της υπεραξίας θα πρέπει να έχουμε την εικόνα υπηρεσιών και προϊόντων. Βασικά εδώ έχουμε υπηρεσίες, αλλά στο συγκεκριμένο κλάδο διαχειρίζεται όμως και αρκετές γραμμές κόστους, γιατί υπάρχει εξοπλισμός, αυτοκίνητα, μέσα, συντήρηση, έξοδα, δαπάνες βενζίνης, καυσίμων γενικότερα. Άρα είναι λίγο πιο διευρυμένη η βεντάλια. Λοιπόν, αυτή η έννοια λοιπόν της υπεραξίας, δηλαδή το ότι είναι κάτι παραπάνω, έχει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και μία βάση. Ξεκινάει λοιπόν από μία πρόταση τελικά αξίας. Δηλαδή, τι τελικά θεωρεί ο πελάτης ότι έχει ανάγκη, είναι αυτό που είπαμε και πριν στο μικρό πρόλογο που έκανα, ποια είναι τα ωφέλη έτσι, που έχει και ο πελάτης, αλλά εφόσον έχει ο πελάτης όφελος και έχουμε νέους μαθητές, άρα έχουμε και νέα έσοδα. Οπότε έχουμε λοιπόν τα λεγόμενα ωφέλη, τα οποία είναι αμοιβαία ωφέλη, δηλαδή και προς την επιχείρηση και προς τους πελάτες. Εδώ ένα αστεράκι, επειδή δεν είναι κλειστό το σύστημα, οποιοδήποτε πελάτης, μαθητής, εκπαιδευόμενος, έχει τη δυνατότητα με τρία κλικ να μοιραστεί την εμπειρία στο Facebook, στο Instagram, σε κάποια συγκεκριμένα groups, να βάλει αστεράκια, να πει ότι ο εκπαιδευτής τάδε ήταν τέλειος, άψογος, χαμογελούσε και με βοήθησε να 1, 2, 3, 5, 7. Μπορεί ένας άλλος να γράψει ότι εγώ πλήρωσα για 21 ώρες θεωρητικής και 25 ώρες πρακτικής χ ευρώ, που μπορεί να είναι 30% χαμηλότερα από αυτό που γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, έτσι. Αλλά να έχει κοπεί. Αυτό δεν θα το έχει γράψει όμως, έτσι, γιατί ντρέπεται να γράψει ο τελικός πελάτης ότι κόπηκε. Μπορεί να γράψει ότι πήγε πάρα πολύ καλά στα σήματα, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι αυτή η εμπειρία τελικά δεν είναι μόνο τι αποφασίζουμε εμείς ως επιχείρηση, ως οι κύριοι άξονες που τρέχουμε την επιχείρηση, συνεργάτες κτλ., συνέτεροι, αλλά τελικά είναι οι τελικοί καταναλωτές. Εντάξει, στη δική σας εδώ περίπτωση είναι βασικά οι μαθητές. Τώρα, το συνδύασα με δύο παραδείγματα γιατί έχουμε και την αρνητική εμπειρία. Δηλαδή, βλέπουμε λοιπόν ότι μια αρνητική εμπειρία μπορεί να οδηγήσει τον επόμενο πελάτη σε κάποιον ο οποίος έχει μια ακριβότερη τιμή για το ίδιο δίπλωμα οδήγηση. Σαν παράδειγμα τώρα το έχω αναφέρει αυτό. Άρα λοιπόν ο επόμενος πελάτης ενδεχομένως να ψάξει τις τιμές, αλλά τελικά να καταλήξει στα σχόλια ή στα σχόλια που λαμβάνει από το προσωπικό του δίκτυο, φίλοι, γνωστοί, ενδεχομένως και γονείς που έχουν τελική απόφαση ως προς την κάλυψη του εξόδου, να επηρεάσουν και να αναφέρουν στο παιδί ότι όχι, θα πας στον τάδε, είναι τρεις γενιές, ξέρουν πάρα πολύ καλά και θα μάθεις να οδηγείς τέλεια, παράδειγμα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε προϊόντα υπηρεσίες, ωφέλη, αρνητική εμπειρία, πελάτης, αν είναι ο μαθητής ο εκπαιδευόμενος, ή και ο ενήλικας ή και κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει μια ανανέωση έτσι, στις ήπιες δεξιότητες που έχει. Όμως όλα αυτά τελικά δημιουργούν ένα σημείο απόφασης. Άρα λοιπόν εδώ η πρόταση αξίας προσδιορίζεται από το σημείο απόφασης. Άρα λοιπόν εδώ λέμε ότι γιατί θεωρούν οι πελάτες σας, βασικά οι μαθητές σας, ελκυστική την εκπαίδευση που παρέχει η σχολή σας. Γιατί. Αυτά τα γιατί θα πρέπει σιγά σιγά και εσείς να αναρωτηθείτε, όχι με πάρα πολύ ανάλυση, 1, 2, 3. Είναι τιμές, είναι ποιότητα, είναι η συνέπεια, είναι η αριστεία, είναι βασικά ότι εμείς διαθέτουμε τα καλύτερα καινούργια οχήματα και συνδυάζουμε και τα υπόλοιπα. Τώρα, το καλύτερα νέα οχήματα, ξεχνάμε το παράδειγμα το προηγούμενο που είπα, με τα ηλεκτρικά κτλ. Ποιες είναι οι εμπειρίες, δηλαδή όχι μόνο τη σχόλια παίρνουμε, έτσι, γιατί εσείς έχετε και μια καθημερινή διεπαφή. Δηλαδή, είσαστε μέσα στο αυτοκίνητο που εκπαιδεύετε αρκετές ώρες. Το αρνητικό που υπάρχει στο συγκεκριμένο κλάδο, έναντι ας πούμε με τα φροντιστήρια, είναι ότι εσείς έχετε μια μικρή χρονική διάρκεια διεπαφής με τον πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης σας είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Βέβαια, στα επαγγελματικά ενδεχομένως υπάρχει μια συνέχεια
φαντάζομαι, στα επαγγελματικά διπλώματα. Αλλά κατά τα άλλα είναι σε μια περίοδο εβδομάδων. Ενώ στα φροντιστήρια ξεκινάει από τον τρίτο δημοτικού και καταλήγει μέχρι πρώτη λυκείου. Άρα το ταξίδι, το επιχειρησιακό ταξίδι συνεργασίας με τον πελάτη είναι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό ισχύει για εσάς και είναι ένα σημείο που δημιουργεί συγκεκριμένη πρόκληση, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες έτσι δυναμικές. Τώρα, με βάση λοιπόν όλα αυτά, γιατί η σχολή οδηγών που τρέχω προσφέρει παραπάνω ωφέλη σε σχέση με τον ανταγωνισμό? Ανταγωνισμός όπως τον θεωρείτε εσείς, σε γεωγραφικό επίπεδο, σε επίπεδο ψηφιακής παρουσίας. Μία άλλη παρένθεση, σε επίπεδο ψηφιακής παρουσίας, ψάχνοντας το Google Search, έτσι, στο Chrome βασικά, δίνεται έμφαση στην τιμή, δηλαδή είδα, ας πούμε, δίπλωμα με 400 ευρώ, με 500 ή με 600. Σχόλια γύρω από την τιμή κτλ. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι μπορείτε να δώσετε έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, διαβάζοντας λίγο και το εγχειρίδιο, τα προσόντα που έχετε ήδη και τα κάνετε με αριστεία, όλες αυτές οι λέξεις, εμψυχώνει, ενδυναμώνει, ποιοτικά, εντάξει, συμμετέχει σε εξετάσεις, όλα αυτά δηλαδή τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ καλά keywords, έτσι, οι λεξούλες αυτές είναι τα χαρακτηριστικά των δεξιοτήτων που έχετε. Αυτά λοιπόν είναι καλά keywords για ενδεχόμενη λογική, σε λογικά πλαίσια διαφήμιση, ή στο Facebook, ή στο Instagram, ή για όσους έχουν websites. Και βέβαια είναι πολύ καλή πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε σχέση με τα e-shop και τη βοήθεια που δίνεται για τη δημιουργία websites. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από εδώ και πέρα θα παίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο, πέρα από την τιμή. Η τιμή θα υπάρχει πάντα, υπάρχει παντού, αλλά βλέπετε όμως ότι σιγά σιγά και οι αγορές και οι άνθρωποι και τα προφίλ πελατών, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, αρχίζουν και το εξετάζουν καλύτερα. Άρα λοιπόν, ποια λοιπόν είναι η εικόνα που έχει η επιχείρησή μας, η σχολή οδηγών? Εδώ προσβασιμότητα, συγγνώμη, χρηστικότητα, εννοείται χρηστικότητα εδώ ότι για πρόσκοπτη εννοείται ότι εδώ έχουμε και ανάγκες και το είδα και κάπου ότι κάποιοι συνάδελφοι παρέχουν, ας πούμε, τη δυνατότητα στο να παραλάβουν τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο από το σημείο που θέλει, παράδειγμα. Αυτό είναι μια επιπλέον δυνατότητα, αλλά πάντα το υπολογίζουμε σε σχέση με το κόστος. Δηλαδή, μια σχολή οδηγών που έχει στον προγραμματισμό της αρκετά slots με μαθήματα, αρκετά δηλαδή προγραμματισμένα ραντεβού, ενδεχομένως αυτό το διάστημα να δημιουργεί αρνητικό κόστος, δηλαδή να λείπει κάποιος ο οποίος μπορεί να επιτελέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Παράδειγμα. Αξιοπιστία, έτσι. Εδώ η αξιοπιστία και η άνεση και η ασφάλεια συμπίπτουν και εφάπτονται τα δύο σημεία και βέβαια κρίνονται εκ του αποτελέσματος, οπότε νομίζω ότι είναι σαφώς προσδιοριζόμενο. Τώρα, στο επόμενο σημείο αναφοράς βλέπουμε ότι εδώ η τιμή είναι λίγο χαμηλά και στην τέταρτη, ας το πούμε, έτσι, κατηγοριοποίηση. Ξεκινάμε πάντα ότι τι προσφέρουμε στους πελάτες και τι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο μέλλον. Δηλαδή, όταν σκεφτόμαστε στρατηγικά, όσο μπορούμε και μέσα σε περίοδο κρίσεων και τώρα που γίνονται και τα επόμενα, έτσι, δειλά, αλλά βέβαια σωστά βήματα και με τη βοήθεια των φορέων, θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι okay, αλλά κάτι επιπλέον έρχεται. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε, είμαστε έτοιμοι, παίρνουμε την απόφαση να μην το ακολουθήσουμε, γιατί διαφοροποιούμαστε σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα σημεία τα οποία είναι σημαντικά, δηλαδή παραδοσιακά είμαστε η καλύτερη σχολή οδηγών στην περιοχή τάδε. Okay. Άρα λίγο αλλάζει εδώ η στρατηγική. Και βέβαια έχουμε και τους πελάτες που το επιβεβαιώνουν αυτό. Άρα λοιπόν, δημιουργία αξίας, απόδοση, ρίσκο. Το ρίσκο είναι ότι αφού γκραζόμαστε εδώ, ρυθμιστικό πλαίσιο, δυναμικές αγοράς, τεχνολογίες, γνωρίζουμε λοιπόν ότι εξομοιωτής ο 3D κάνει
τη μισή τιμή περίπου από ένα επιδοτούμενο ηλεκτρικό όχημα. Άρα είναι απαγορευτικό. Okay. Άρα λοιπόν δεν είναι ρίσκο. Άρα στην επόμενη μας στρατηγική ανάλυση, αν κάποιος λοιπόν έρθει και πει ότι πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση με τα ηλεκτρικά οχήματα, δεν εγκλωβιζόμαστε, γιατί θεωρούμε ότι αυτό για τη συγκεκριμένη περίοδο δεν αποτελεί ρίσκο. Και φτάνουμε λοιπόν τώρα στην τιμή. Τώρα, εδώ δεν υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο που να αναφέρει ότι το κόστος είναι ψ, χ, ζ. Καλώς. Υπάρχει βέβαια ένα επιπλέον κόστος με τα δικαιολογητικά και τα παράβολα. Άρα λοιπόν εννοείται ότι ο τελικός πελάτης κάνει την πρόσθεση και τη σούμα για όλα τα συγκεκριμένα. Τώρα, εάν η πρακτική άσκηση σε 15 ώρες θα μπορούσε ο Σοφοκλής να ολοκληρώσει, επειδή είχε οδηγήσει, τέλος πάντων, και είχε αποκτήσει κάποια σχετική εμπειρία ή δεν χρειάζονται 25 ώρες, δεν θα έρθω σε αυτή την κουβέντα. Απλά αυτό που είναι σημαντικό είναι τουλάχιστον να υπάρχει η μέση βάση τιμής. Δηλαδή εδώ θα μπορούσατε να έχετε τη μέση κατώτερη βάση τιμής και ό,τι είναι παραπάνω έρχεται να προσδιοριστεί από την εμπειρία, την αξιοπιστία, δηλαδή την προστιθέμενη αξία που έχει κάθε μία επιχείρηση. Και αν το 80% λοιπόν των επιχειρήσεων έχουν αυτό το ποσοστό υπεραξίας, το οποίο καλύπτει το 80% λοιπόν της βάσης, άρα σημαίνει ότι η μέση βάση πρέπει να αυξηθεί. Τώρα θα μου πει ο Σοφοκλή, αυτά είναι ωραία στον επιχειρησιακό καμβά, αλλά ακόμα είμαστε στα πόνερα της οικονομικής έτσι, κρίσης. Απλά αυτό που οφείλω να πω είναι ότι τελικά ο ανταγωνισμός δεν θα είναι πλέον μόνο σε επίπεδο τιμής. Έστω και με την δυσκολία και τη δυσχέρεια που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, εντάξει, εδώ είναι ένα πιο αναλυτικό γράφημα, ότι εννοείται ότι όλα αυτά τα κάνουμε για να υπάρχει κερδοφορία και ότι θέλουμε να μειώσουμε στο ελάχιστο αρνητικές εμπειρίες, αρνητικά σχόλια από τους πελάτες. Είτε είναι ο εκπαιδευόμενος, είτε είναι αυτός που πληρώνει συνδυαστικά για το έξοδο. Άρα λοιπόν, προχωράμε λίγο στις ομάδες πελατών. Ήδη λοιπόν έχουμε πει ότι η ομάδα πελατών διαφορετικός είναι ο εκπαιδευόμενος, μπορεί να είναι ο γονέας, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά. Άρα διαφοροποιείται εντελώς ως προς την πορεία και τη συνεργασία με την επιχείρησή μας. Εδώ λοιπόν τα κύρια χαρακτηριστικά είναι, πάλι ξεκινάμε από τις ανάγκες, τη συμπεριφορά κατανάλωσης, δηλαδή πόσο τελικά πελάτες θα μπορούσα να έχω. Ένα γρήγορο παράδειγμα είναι αυτό που μοιράστηκα στην αρχή μαζί σας με τους μαθητές και σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόσβαση σε άτομα ηλικίας των 17 ετών. Δημογραφικά στοιχεία, ότι η σχολή οδηγών που έχω, ο μέσος όρος και αριθμός ηλικίας είναι χ, αλλά υπάρχει μείωση γενικά σε νέα παιδιά κτλ. Οπότε αυτό θα πρέπει να με οδηγήσει σε μια στρατηγική κατεύθυνση κάπως διαφορετική από μια περιοχή η οποία μπορεί να έχει ένα μέσο όρο ηλικίας δημογραφικά κατώτερο, άρα σημαίνει ότι ενδεχομένως υπάρχουν περισσότερες γεννήσεις ή περισσότεροι μαθητές κοντά ηλικιακά δηλαδή στους πελάτες, στις ομάδες πελατών που αφορούν τη σχολή οδηγών. Αυτό δεν αποτελεί πανάκια. Μπορεί να υπάρχει και μια σχολή οδηγών κοντά σε άλλου είδους και μορφές εταιριών, logistics, οπότε εκεί υπάρχει επαγγελματική καριέρα. Θα φαντάζομαι τα γνωρίζετε καλύτερα. Είμαι σίγουρος, συγγνώμη, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Απλά τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη για τις επόμενες ενέργειες και δράσεις. Ψυχοδυναμικά στοιχεία στη δική σας έτσι, περίπτωση, αυτό που έχω εντοπίσει είναι ότι υπάρχει και κυκλοφοριακή αγωγή. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κλασικό κομμάτι της εκπαίδευσης στο αυτοκίνητο. Έτσι, οπότε και εδώ υπάρχει ένα σκέλος, μία δηλαδή δυνατότητα, μία νέα δυναμική, εφόσον βέβαια κυκλοφοριακή αγωγή θα μπορούσε και ως μάθημα να συμπεριληφθεί σε εκπαιδευτικά περιγράμματα σχολείων, οργανισμών, εταιριών, και τα λοιπά.
Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να αποτυπώσουμε με βάση αυτά που είπαμε τι ακριβώς κάνουμε σαν επιχείρηση. Δηλαδή στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε λοιπόν την ομάδα 1 που είναι η ηλικία 17-19, άδεια οδήγησης, πρώτο αυτοκίνητο, ενδεχομένως μπορεί να είναι και το αυτοκίνητο της οικογένειας. Οπότε λοιπόν εδώ το προϊόν μπορεί να είναι δίπλωμα για μηχανή, Α1, Α2 ή Β κτλ. Οπότε εδώ κάνουμε μια χαρτογράφηση των πολλαπλών ομάδων, δηλαδή τύπων πελατών που έχουμε και ποια προϊόντα βασικά έχουν αξιοποιηθεί. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν παραδείγματα σχολών οδηγών τα οποία να έχουν το μέσο έσοδο να είναι υψηλότερο με λιγότερο αριθμό πελατών σε σχέση με ηλικίες 17-21. Πώς μπορεί να γίνει αυτό ενδεχομένως όταν έρχονται επαγγελματίες οδηγοί και μπορεί να έχει 15 εκπαιδευομένους για από γάμα μέχρι έψιλον, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μια άλλη σχολή μπορεί να έχει 20 για α1 και β. Άρα λοιπόν το μέσο έσοδο θα είναι πολλαπλάσιο στις κατηγορίες των επαγγελματικών οδηγών. Αυτό πάλι είναι ένα σημείο διαφοροποίησης, διότι κάποιο τέτοιο μείγμα, εσείς το κατανοείτε καλύτερα, εγώ το λέω τώρα λίγο θεωρητικά με βάση το μοντέλο, μπορεί να ενισχύσει. Δηλαδή σε περιόδους που υπάρχει μία κάμψη, ξαφνικά δεν υπάρχουν χρήματα ή τα αυτοκίνητα είναι πολύ παλιά και υπάρχει και ενδεχομένως ανεργία, άρα η ανάγκη για αυτοκίνητο έρχεται αργότερα και όχι στα 18-19 αλλά στα 20. Οι εισροές έσοδα μπορούν να προκύψουν από τους επαγγελματίες, δηλαδή από το προφίλ ομάδων επαγγελματιών. Εδώ λοιπόν μας βοηθάει αυτός ο πίνακας να αποτυπώσουμε το μείγμα, δηλαδή από πού έρχονται σε ποσοστό τα μεγαλύτερα ενδεχομένως έσοδα συντηρητικά και από ποιες ομάδες πελατών. Τώρα, ένα άλλο σημείο είναι ότι τι κάνουμε σε σχέση και με το περιβάλλον, δηλαδή και με τον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν, εδώ το παράδειγμα είναι ότι μπορείτε να καταγράψετε, όχι σε όλα, γιατί δεν αφορούν όλα εσάς, απλά υπάρχει μια ευρεία αποτύπωση του παραδείγματος για να καλύψει και διαφορετικούς κλάδους, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός παρέχει ενδεχομένως καλύτερα μέσα στο κομμάτι της θεωρητικής εκπαίδευσης ή κάτι άλλο που εσείς έχετε εντοπίσει, θα πρέπει να το γνωρίζετε, να μπορέσετε να το μετρήσετε, εντάξει, όχι να το προσωπικοποιήσετε, αλλά να το μετρήσετε, για να μπορέσετε να έχετε μία απόφαση και να πείτε ότι στρατηγικά εμένα δεν με αφορά για αυτή την περίοδο, γιατί αυτή την περίοδο τρέχω να με κάμψω, τρέχω να τρέξω τα έξοδα της οικογένειας, οπότε αυτό που έρχεται μέσα από γνωστούς, μέσα από συστάσεις γνωστών, μέσα από επικοινωνίες που κάνετε ενδεχομένως και μέσα από άλλα πράγματα, πιο έτσι ήπια, αλλά που φέρουν αποτέλεσμα, σε σχέση με άλλες περιπτώσεις που υπάρχει έντονη διαφήμιση, έντονη επικέντρωση στο κομμάτι της προσομοίωσης, γιατί το έχω δει στο ίντερνετ, το απλό, όχι το βαρύ, αυτό με τα γυαλιά, τα VR γυαλιά, δεν ξέρω αυτό πόσο βοηθάει, δεν είμαι ειδικός, απλά αναφέρω αυτό που έχω δει. Λοιπόν, προχωρώντας, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, με χαρά να σταθώ σε κάτι παραπάνω. Τώρα, στα κανάλια, αυτό που τώρα που ξεκίνησα και είπα ότι σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν αξιοποιούνται παραδοσιακοί τρόποι, συστάσεις από παλιούς πελάτες, από συγγενείς, από γνωστούς, από συμμετοχή της σχολής οδηγών τυχόν σε χορηγίες ή σε δράσεις σε επίπεδο δήμου, φορέα, κοινότητας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά. Αυτό που θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν σιγά σιγά και ψηφιακά μέσα, αλλά στη δική σας περίπτωση συνδυάζεται με την εμπειρία. Πάλι λοιπόν, το να έρθει η σχολή οδηγών ψη, που την έχει ο Σοφοκλής, και να πει ότι παρέχω 1, 2, 3, 5 πραγματάκια στα 3,99 ευρώ, για να το κάνω λίγο αμερικάνικο marketing, αυτό μπορεί να σταθεί ενδεχομένως για μία έτσι, πολύ συγκεκριμένη περίοδο, αλλά θα καταπέσει. Αν η εμπειρία, αν το αποτέλεσμα λοιπόν όλης αυτής της διαδικασίας είναι όχι αποδεκτό
από τους εκπαιδευμένους και γενικότερα από τους ανθρώπους που πληρώνουν το έξοδο εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας οδήγησης. Το επαναλαμβάνω γιατί είναι σημαντικό. Η τιμή ισχύει σε δύσκολους καιρούς και μετά από κρίση, εννοείται ότι είναι ένας παράγοντας, αλλά δεν είναι ο κυριότερος. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε, η επικοινωνία είναι σημαντική, μπορείτε να αξιοποιήσετε μέσα, δηλαδή μπορείτε να έχετε, ας πούμε, στο Instagram, σε ένα live story με κάποιον συνεργάτη σας, μία προσομοίωση εννοώ βιντεοσκόπηση ενός μαθήματος. Έτσι, δεν χρειάζεται να λέτε όλα, απλά και μόνο ότι το κάνετε αυτό το πράγμα, αυτό θα έρθει να ακολουθήσει. Κάποια tips, όχι όλα, εννοείται, βοηθάνε. Στην κυκλοφοριακή αγωγή επίσης υπάρχει, θεωρώ, αρκετά σημαντική δυναμική στο να υπάρχουν εκπαιδευτικά βίντεο από τους απόλυτα ειδικούς. Δηλαδή μπορεί να χτίσετε ένα κανάλι επικοινωνίας και ένα κανάλι διάδρασης, έτσι, και με δυνητικούς πελάτες, με περιεχόμενο κυκλοφοριακής αγωγής. Και όχι αν πρέπει να πατήσω το κουμπάκι 1, 2, 5 για να πάρει μπροστά το τάδε αυτοκίνητο που είναι απαραίτητο. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ έχετε λοιπόν να κολλήσει στην όλη αποτύπωση αυτό που λέμε η ολιστική εμπειρία του πελάτη. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τι ακριβώς θα είχε ενδιαφέρον, όχι μόνο ότι έχω το 1, 2, 3, 5 αυτοκίνητα και ότι μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ποσοστό επιτυχίας υψηλότατο στην περιοχή, μπορώ να έχω συγκεκριμένο περιεχόμενο με συγκεκριμένα βίντεο ή με αναρτήσεις χωρίς υψηλό κόστος. Δεν μπορείτε και μόνο σας, ενδεχομένως με τη βοήθεια κάποιων συνεργατών ή ενδεχομένως αν η οικογένεια βοηθάει κάποιο Σαββατοκύριακο, ένα περιεχόμενο τέτοιο. Μια παρένθεση, αυτό το περιεχόμενο καλό είναι αν έχετε στο μυαλό σας ανεβάσετε 10 τέτοια, μπορείτε να έχετε εννοείται παραπομπές από συγκεκριμένα sites, από ευρωπαϊκούς φορείς, από κάποια βιντεάκια κτλ. Αλλά καλό είναι τουλάχιστον 3 στα 10 να έχουν τη δική σας, το δικό σας έτσι, αποτύπωμα. Δηλαδή να είναι κάτι το οποίο έχετε σκεφτεί εσείς, παρόλο που μπορεί να μοιάζει με κάτι που υπάρχει. Άρα λοιπόν εδώ ερχόμαστε να ενισχύσουμε την αναγνωριστικότητα της επιχείρησης χωρίς να μπούμε στη δικασία να εκτυπώσουμε φυλάδια στα σχολεία το Σεπτέμβριο που τελειώνουν τα παιδιά της τρίτης ηλικίου και να πούμε ένα σχολείο οδηγών. Και αυτό μπορεί να είναι αποδεικτό, αλλά μπορούμε όμως και με καλύτερους τρόπους και με καλύτερο ποσοστό αναγνωρισιμότητας, έτσι, να αξιοποιήσουμε όχι τόσο κοστοβόρες λύσεις μέσω Facebook και μέσω Instagram. Έτσι, τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα για ψηφιακή διαφήμιση μέσω Google, τα λεγόμενα AdWords, μία έτσι, απλά ταπεινή συμβουλή είναι ότι θα μπορείς να αξιοποιήσετε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχετε, αριστεία, τεχνογνωσία, εξειδίκευση, συνέπεια, ποιότητα, έμφαση στον άνθρωπο, στον οδηγό. Όλα αυτά λοιπόν είναι keywords, έτσι, συνεργάτες που ενδεχομένως τα έχετε ή έχετε, μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να ενισχυθεί η επικοινωνία που θα προκαλέσει την αναγνωρισιμότητα. Τώρα, σχέση με τους πελάτες, δεν είναι μόνο η διαφήμιση, αυτό τώρα που ανέφερα, και οι πωλήσεις, έτσι, είναι και οι σχέσεις που υπάρχουν, δηλαδή μπορεί να υπάρξει κάποιο σχολείο οδηγών που μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα συστάσεων, παράδειγμα, δηλαδή τελειώνει ο Σοφοκλής και αν, ενδεχομένως το κάνετε ήδη, απλά εγώ οφείλω να το αναφέρω, και αν έρθει ο Γιώργος, που είναι γνωστός Σοφοκλή, έχει μία σχετική έκπτωση ή μπορεί να μην είναι έκπτωση σε απόλυτο νούμερο, μπορεί να είναι ότι στα πρακτικά του μπορεί να πάει και 26 ώρες, ας πούμε, χωρίς να επιβαρυνθεί κάτι. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, όχι τόσο στοχευμένο, αλλά θα πρέπει λίγο ενδεχομένως να δούμε ότι όλα δεν θα πρέπει να έχουν, αν είναι 500 ευρώ ή 498, πρέπει να βρούμε, δηλαδή, προσφερόμενη αξία σε σχέση με τις προτάσεις που κάνουμε, οι οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έτσι, δηλαδή μπορεί να είναι λίγο παραπάνω οι ώρες χωρίς να υπάρχει κάποια
τεράστια αύξηση στο κόστος. Εταιρικές σχέσεις, σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να είναι κάποια συνεργασία, κάποιες συνέργειες, κάποιες ημερίδες, ενδεχομένως σε εκπαιδευτικά πάρκα, κάποιες συγκεκριμένες καμπάνιες και κάποιες συνεργασίες με αντίστοιχα, με αντίστοιχες, θα έλεγα, ομάδες ή βέβαια σε συνεννόηση και βοήθεια από προγράμματα που ολοκληρώνονται ή εκπονούνται από φορείς. Επειδή λοιπόν τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αυτό που θα ήθελα να έτσι μοιραστώ μαζί σας είναι ότι ψάχνοντας στο Google, αυτό λοιπόν που βρήκα είναι τώρα οι λεγόμενοι influencers, δηλαδή φύγαμε τώρα λίγο από τους πελάτες και πάμε σε αυτά τα σημεία πληροφόρησης που επηρεάζουν την απόφαση των πελατών. Κάποιοι στην ομάδα, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι, επιτελούν και το έργο. Τώρα ελπίζω να είμαι έτσι απόλυτα to the point και να μην τους επιβαρύνω με πολλή θεωρία. Ευχαριστώ, συνεχίζω. Λοιπόν, οι influencers λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, θα το κρατήσουμε τώρα λίγο αυτό, γιατί εδώ υπάρχει μια αμφισημία, δηλαδή τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε sites τα οποία επηρεάζουν την απόφαση κάποιων πελατών, κάποιων δηλαδή δυνητικών πελατών, για να αποκτήσουν τυχαία άδεια οδήγησης. Ποια μπορεί να είναι αυτά? Ένα παράδειγμα. ototriti.gr. Εγώ λοιπόν, όταν θα ξεκινήσω το ταξίδι για να κάνω το κόστος, τι κοστίζει για να έχω το δίπλωμα, ενδεχομένως το πρώτο πράγμα που θα ψάξω είναι να βρω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, ή ένα καινούριο αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν, το σημείο απόφασης ξεκινάει διαφορετικά. Η αναζήτηση δεν θα είναι σχολείο οδηγών, στην Google εννοώ, σχολείο οδηγών, τιμή, ποιότητα. Επειδή βαριέμαι να γράψω όλα αυτά, θα πάω και θα γράψω ότο τρίτη ή ότο κάτι άλλο. Τώρα το παράδειγμα είναι τυχαίο, απλά για να συνοηθούμε λίγο στην έννοια των influencers. Επίσης υπάρχουν και άλλα τέτοια blogs γενικότερα, τα οποία μεταφέρουν μία εικόνα. Η εικόνα που μεταφέρουν, εκτός από τα πιο γνωστά, που βέβαια είναι στην αγορά αυτοκινήτου, στο ότι τι χρειάζεται σε επίπεδο δικαιολογητικών, ότι κάποια πράγματα τώρα θα γίνονται γρηγορότερα κτλ. Κάποια λοιπόν από αυτά τα blogs προσδιορίζουν μία εικόνα η οποία μπορεί να μην είναι συμβατή. Αυτό το αναφέρω γιατί αυτό είναι κομμάτι ευκαιρίας για εσάς. Δηλαδή θα πρέπει να αποτυπώνετε ακριβώς η ποιοτική προσέγγιση ως προς το αποτέλεσμα, το τελικό που είναι ασφάλεια, ήθος, στην οδήγηση κτλ. Κτλ. Το οποίο κάνετε. Άρα λοιπόν εδώ, στη διαμοίραση λοιπόν πληροφοριών που παίρνουμε οι πελάτες τώρα εμείς, οι δυνητικοί πελάτες, το πρώτο λοιπόν σημείο αναφοράς είναι ότι θα πάρω αυτοκίνητο άρα χρειάζομαι την άδεια οδήγησης ή το δεύτερο ότι δεν μπορώ να είμαι 18 χρονών και να μην έχω δίπλωμα αυτοκινήτου. Έτσι. Και τα δύο παίζουν. Τώρα, δεν ξέρω αν εδώ σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένα παραδείγματα επιχειρησιακών σχεδίων υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν κάποιες, κάποια σχετικά άρθρα, πληροφόρηση, τα οποία μπορεί να έρχεται από το επίσημο όργανο εκπροσώπησης. Αυτό είναι καλό να γίνει, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη, σε συνεργασία και με έτσι, αμοιβώς υγιή αποτέλεσμα και εννοείται ότι προς όφελος όλης της αγοράς. Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσω, υπάρχουν λοιπόν οι καλοί influencers, οι οποίοι ξεκινάνε με το αυτοκίνητο, με την αγορά του αυτοκινήτου, άρα σου λέει ο τελικός πελάτης πρέπει να έχει την άδεια οδήγησης, και υπάρχουν και τα συγκεκριμένα blogs, τα οποία εκεί η πληροφόρηση μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Άρα λοιπόν εδώ, αν κάποιος λοιπόν είναι σε μια περιοχή ψη και υπάρχει μια τέτοια οντότητα σε ψηφιακό μέσο, έχει πολύ καλή ευκαιρία μέσω από μια σελίδα απλή στο Facebook ή στο Instagram με συγκεκριμένο περιεχόμενο κυκλοφοριακής αγωγής, αποτελεσμάτων, σχόλια των εκπαιδευόμενων, ιστορίες παλιών που ξεκίνησαν από ένα σημείο Α και έχουν φτάσει και έχουν δική τους επιχείρηση και έχουν τουριστικά λεωφορεία και βοηθήθηκαν από τον τάδε εκπαιδευτή. Όλα αυτά.
Το πήγα λίγο παρακάτω από τώρα από τη θεωρία σχέση με τους πελάτες, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα είναι πλέον διακριτά. Εδώ θα σταθώ ότι και τα παραδοσιακά μέσα προβολής, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, είναι θεμητό, έτσι, να υλοποιηθούν με όποιους τρόπους είχατε κάνει. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κάποιες εκτυπώσεις ήδη από έντυπα της επιχείρησης, έτσι. Αλλά πλέον καλό είναι να σιγά σιγά να πηγαίνουμε και στο επόμενο στάδιο με απλά και σχετικά βήματα, αυτά που ανέφερα πριν. Τώρα, προγράμματα μελών. Εδώ το πρόγραμμα μελών αφορά τον τελικό πελάτη. Εδώ είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθεί. Απλά εδώ μπορεί να είναι μια συνεργασία ή χορηγία, σε άλλη διάσταση βέβαια, της σχολής, με κάποιους τοπικούς φορείς, κλάστερς δήμων, σε ημερίδες κυκλοφοριακής αγωγής, αυτό που ανέφερα πριν. Εφόσον λοιπόν καλύψαμε τη μεγάλη βεντάλια, από πού επηρεάζονται οι πελάτες, ποιοι μπορεί να είναι οι πελάτες, ποια είναι η βασική ανάγκη να έχουν ένα δίπλωμα γιατί έχουν φτάσει σε μια ηλικία που θεωρούν το δίπλωμα είναι απαραίτητο οδήγησης, ή αγοράζω αυτοκίνητο, άρα πρέπει να έχω δίπλωμα οδήγησης. Πάμε λοιπόν με δύο απλές ερωτήσεις. Το πού και το πώς. Δηλαδή, πού βρίσκουν οι πελάτες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σχολής, της επιχείρησής μας, και πώς οι πελάτες αξιοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να κανονίσουμε ραντεβού για το πρώτο μάθημα. Εδώ είναι σημαντική βοήθεια φορέων. Έτσι, ήδη έχω δει και τη σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένο, θα έλεγα, πλέγμα, έτσι, που καλύπτει και συγκεκριμένες ανάγκες. Facebook, απλή διαφήμιση, μέσο κόστος περίπου 3,5-4 ευρώ κάθε μέρα. Instagram το ίδιο, δηλαδή να είναι link τα δύο μέσα. Παράλληλα, με ένα σύντομο περιεχόμενο, δεν χρειάζεται να είναι κάθε μέρα, μια φορά τη εβδομάδα, δύο φορές το μήνα, στο τι γίνεται, τι ακριβώς κάνετε. Κάποια σχετικά βίντεο εμπειρίας, δηλαδή, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, νομίζω είναι αρκετά συμβατά, έτσι, για την περίοδο που όλοι τρέχουμε, χωρίς να ανεβάζουμε τα σχετικά έξοδα. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο που θα σταθούμε είναι αυτό που ανέφερα πριν, σαν παράδειγμα, ότι είναι κάποιος οδηγός, μάλλον κάποιος εκπαιδευόμενος, ο οποίος έχει καταλήξει να έχει μια μεγάλη επιχείρηση με τουριστικά λεωφορεία κτλ. Αυτή λοιπόν είναι μία άλλη δέσμη επικοινωνιακής, έτσι, δράσης, που τονώνει την αναγνωριστικότητα της επιχείρησης και είναι λεγόμενες ιστορίες. Ιστορίες μπορεί να είναι από τον ιδρυτή, πώς ξεκίνησε το μεράκι, ότι τσαλαβούτησε πάρα πολύ άσχημα, τελικά δεν το βάλε κάτω, είχε πείσμα, κίνητρο, βοηθήθηκε ενδεχομένως ή όχι, και τελικά 1, 2, 5, 7 βήματα και τελικά βρεθήκαμε στο σήμερα. Όμως, το καλύτερο παράδειγμα είναι μιας περίπτωσης ενός εκπαιδευμένου, ο οποίος έχει φτάσει να... Και το πρώτο σημείο λοιπόν είναι ότι ξεκίνησε με την άδεια τάδε. Οδήγησε και έφτασε να είναι το τρίτο όνομα στην αγορά, στον τομέα μεταφορών, logistics, ή το πρώτο όνομα στον τάδε κλάδο, αν αυτό υπάρχει. Έτσι, είναι αρκετά σημείο διαφοροποίηση. Κάποιες φορές το ξεχνάμε, τα θετικά δηλαδή που έχουν συμβεί στο παρελθόν και τα σημεία που με απόλυτη, έτσι, επιτυχία έχουν αποτελέσει καθοριστικά σημεία ανάπτυξης για την επιχείρηση, κάποιες φορές διαφεύγουν από τη μνήμη μας. Καλό είναι αυτά στα μέσα, πάλι Facebook, Instagram, με ένα απλό τρόπο, χωρίς πομπόδες εκφράσεις, να τα, εφόσον το κρίνετε απαραίτητο, να τα επικοινωνήσετε. Τώρα, γενικά εδώ, επειδή έχουμε περάσει και από κορονοϊό, αυτό έρχεται να βοηθήσει και τον ίδιο τον επιχειρηματία, γιατί όλοι μας, και κυρίως εσείς που έχετε και διαφορετικά προφίλ εκπαιδευμένων, άρα πελατών, διαφορετικές δυναμικές, κανονιστικό πλαίσιο, ρυθμιστικό πλαίσιο, τώρα αναφέρθηκε από τον κύριο Αντιπρόεδρο. Άρα λοιπόν έχετε και στο κομμάτι της αγοράς και στο κανονιστικό, αλλά και στην πορεία, στο που πάμε, προκλήσεις.
Αυτό λοιπόν είναι ότι ερχόμαστε να θυμηθούμε και εμείς οι ίδιοι από πού παίρνουμε δύναμη στις μπαταρίες που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, γιατί όλοι μας είμαστε και γονείς και επιχειρηματίες, εσείς και εκπαιδευτές, και χρειάζεται να παίρνουμε την καλύτερη απόφαση πολλές φορές με τη λιγότερη πληροφόρηση, πολλές φορές, όπου εκεί έρχεται το ένστικτο. Αλλά εδώ έχουμε μία συνθήκη που είναι το ρίσκο ανάμεσα στα δύο. Άρα λοιπόν, εδώ σίγουρα μπορεί να έχουν γίνει κάποια λάθη. Αυτά τα λάθη όμως είναι τετραδάκια, έτσι, που χτίζουν το μονοπάτι με πρόνευση προς τα μπροστά ή προς την επιτυχία. Άρα λοιπόν, αυτά τα λάθη δεν χρειάζεται να δημιουργούν μια μαύρη τρύπα. Όλοι έχουμε κάνει λάθη και οι πιο θα έλεγα, έτσι, διάσημοι CEOs, ας πούμε, στον κόσμο, σε πολυεθνικές εταιρείες, και αυτοί έχουν κάνει κάποια συγκεκριμένα σφάλματα και λάθη. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι τελικά οι προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν, προχωρήσαμε μπροστά, φτάσαμε σε ένα σημείο. Αυτό το σημείο δεν μπορεί να παραμείνει σταθερό. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα. Έρχεται λοιπόν η εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο. Άρα γι' αυτό λέμε ότι η σχέση τιμής και εμπειρίας είναι πλέον μια δύσκολη άσκηση. Δεν είναι όπως παλιά, με 3,99, αυτό. Α, ανέβηκαν οι πωλήσεις. Όχι. Θα πρέπει να είναι 4,1, το μέσο ποσό, ας το πούμε, γιατί έτσι οι πελάτες έρχονται, όχι άμεσα, αλλά έρχονται καλύτερα και τα αποτελέσματα της εμπειρίας είναι απολύτως θετικά για την επιχείρηση. Είναι το παράδειγμα που λέμε λίγο στην εστίαση, σε ένα άλλο κλάδο, δηλαδή κάποιος δεν θα πληρώσει την τρίτη φορά για έναν εσπρέσο 1,30, έστω και αν έχει μία γεύση, φρέντο εσπρέσο, 1,30, εάν η υπάλληλος ή γενικά το μαγαζί, έτσι, έχει μία έκφραση αρνητική, με θυμό και με δυσαρέσκεια απέναντι στον πελάτη. Θα πληρώσει 1,70, παράδειγμα. Εντάξει, αυτό είναι ένα γενικό παράδειγμα στην αγορά που λέμε σε επίπεδο τιμής και εμπειρίας, αλλά και εδώ η αξιοπιστία και η συνέπεια έρχεται και προσδιορίζεται από τα σχόλια. Μια παρένθεση, αυτό που συζητάμε σαν εκπαιδευτικό περίγραμμα είναι διαθέσιμο ήδη στην επίσημη πλατφόρμα online, ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, και θα σας δοθεί και πρόσβαση για να μπορέσετε και εσείς να σταθείτε στα σημεία που θα προσελκύσουν περαιτέρω το ενδιαφέρον, έτσι, το ενδιαφέρον σας, και θα μπορείτε λίγο να αξιοποιήσετε και με την λογική σειρά τα εργαλεία που υπάρχουν. Ό,τι είναι με μπλε, γενικώς είναι κάτι το οποίο μπορείτε να αποτυπώσετε εσείς. Δεν χρειάζεται να κάνετε όλα, έτσι, αυτά που βλέπετε ότι είναι σχετικά και σας κεντρίζουν έτσι το ενδιαφέρον. Και σε κάθε νεότητα, στο τέλος, υπάρχει η διαφάνεια της ανασκόπησης, που βασικά είναι ένα μικρό σχέδιο δράσης. Δηλαδή, με βάση αυτά που έχουμε πει τώρα, αλλά και αυτά που θα δείτε κι εσείς, είναι ότι ποιες προγραμματισμένες ενέργειες, δηλαδή, πού θα πάμε μετά. Μπορεί να έχετε στο μυαλό σας ένα πλάνο, το οποίο να είναι μετά από ένα τρίμηνο, ενδεχομένως τον Οκτώβριο και όχι τον Αύγουστο, έτσι, για πρακτικούς λόγους. Οπότε εδώ, ναι, οι προγραμματισμένες ενέργειες για αυτό το διάστημα μπορεί να είναι μηδέν. Όμως οι απαιτούμενοι πόροι ισχύουν, υπάρχουν, δεν τους διαγράφουμε, τους έχουμε ήδη. Άψογη τεχνική κατάρτιση, επάρκεια, δεξιότητες, έτσι, της ομάδας εκπαίδευσης ενώ και εκπαιδευτών κτλ. Λοιπόν, προχωράμε τώρα σε μία επόμενη ενότητα. Θα σταθούμε πάλι στα βασικά σημεία που θεωρώ ότι συνάδουν και συμπίπτουν με την δική σας, έτσι, επιχειρησιακή δράση. Εδώ αρχικά έχουμε, στη θεωρία γενικά, έχουμε αυτούς τους όρους, ναι, υπάρχουν κάποιοι όροι σχετικά με τους πόρους, δηλαδή αυτοί που είναι πιο, έτσι, απτοί, έτσι, είναι η ηλική, ας πούμε, η φυσική πόρη, και είναι και η άλλη πόρη. Έτσι. Παλαιότερα υπήρχαν αυτές οι δύο κύριες έννοιες, οπότε
Υπήρχε λοιπόν το φορτηγό. Το φορτηγό λοιπόν είναι εξοπλισμός, άρα είναι υλικό, άρα ένας φυσικός πόρος ή υλικός πόρος, ανάλογα το λογιστή. Άλλο είναι ότι, ναι, ότι έχουμε και ένα αποθεματικό, έχουμε ένα κουμπαρά, χι ευρώ. Και αυτό. Σταδιακά, και αυτό έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία, έχουμε τους άλλους πόρους, δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα μετρήσιμο, έτσι, και δεν μπορούμε να το ζυγίσουμε, ούτε να το καταλάβουμε με ένα τύπο. Αυτοί λοιπόν είναι οι άλλοι πόροι. Όλοι αυτοί είναι βασικά, στη δική σας περίπτωση, συνδέονται άμεσα με το επίπεδο τεχνογνωσίας, κατάρτισης, με τις νέες τεχνικές, νέες, θα έλεγα, πρακτικές εξάσκησης, εκπαίδευσης, ανεξάρτητα με τα μέσα, αν κοστίζουν πολύ. Έτσι. Δηλαδή ότι ενδεχομένως θα αναφέρετε κάποια πράγματα περαιτέρω, εκτός του πλαισίου που προσδιορίζεται και από το νόμο, έτσι, με κάποια tips, με κάποια πρακτικά παραδείγματα, για να κάνετε και την εμπειρία μάθησης ευκολότερη, έτσι, στον πελάτη εκπαιδευόμενο. Η επόμενη περιοχή, και αυτή είναι καινούργια, είναι η ψηφιακή εμπειρία και τα μέσα, τα ψηφιακά μέσα. Έτσι, αυτό είναι το καινούριο, λοιπόν, που έρχεται στους άλλους πόρους. Δηλαδή, αυτό που ανέφερα τα τελευταία έτσι, 20 λεπτά, σχετικά με μια απλή παρουσία στο Facebook. Απλή παρουσία στο Facebook, πάλι μια παρένθεση, δεν είναι το προσωπικό προφίλ του ιδιοκτήτη. Έτσι. Είναι το προφίλ της σχολής οδηγών, που έχει όραμα, που λειτουργεί με συνέπεια, ήθος και ασφάλεια κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, είναι διαφορετικό το προφίλ του ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιες προσωπικές στιγμές, οικογενειακές στιγμές εννοείται, όλα καλά, αλλά στο επαγγελματικό προφίλ το περιεχόμενο, οι αναρτήσεις, οι φωτογραφίες θα πρέπει με μία ματιά, δηλαδή 2-3 δευτερόλεπτα είναι αυτό, έτσι, και είπα και πολλά. Συνήθως το πρώτο κλικ σε ένα like το κάνουμε περίπου σε μισό δευτερόλεπτο. Δηλαδή το να πάρουμε την απόφαση ο αντίχειρας έχει τη δική του πλέον ευφυΐα και λειτουργεί αυτόματα. Το να κάνουμε λοιπόν ένα like πολλές φορές είναι επίκτητο, δηλαδή δεν το σκεφτόμαστε και τόσο πολύ. Έτσι. Άρα λοιπόν φανταστείτε ένα περιεχόμενο το οποίο έχει σαν υπερκεφαλή, δηλαδή μεγάλο, έτσι, μια μεγάλη ωραία φωτογραφία, σχολείο οδηγών, έχει κάποια μηνύματα και κάποιες έτσι, αξίες και το όραμα του ιδιοκτήτη. Και από κάτω έχουμε τις προσωπικές στιγμές, το Πάσχα κτλ. Πολύ καλές αυτές, αλλά για το προσωπικό προφίλ. Αυτό ιδιαίτερη προσοχή, και ειδικά και στο Instagram. Και στο Instagram, για όσους το έχουν ξεκινήσει, ό,τι είναι με σχολείο οδηγών και κάνετε και κάποια ίσως hashtags, δηλαδή αυτό με το καγκελάκι που λέγαμε παλιά, το hashtag, και γράφετε κάποια μηνύματα, αυτά θα πρέπει να είναι συνδεόμενα με την επιχείρηση. Λοιπόν, εδώ έχουμε όλα τα πολυμέσα, κανάλια δραστικών μέσων, επαυξημένη πραγματικότητα, ένα παράδειγμα που είδαμε στην αρχή, στον πρόλογο, από μια σχολή με τα κιάλια αυτά τα VR, ψηφιακές δυνατότητες, εξατομίκευση ψηφιακής εμπειρίας. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη νέα σημασία που προσδιορίζεται από τους άλλους πόρους σε σχέση με την ψηφιακή εμπειρία, είναι και πολύ σωστή η παρέμβαση και στο σωστό timing του επιμελητηρίου, όπως αναφέρθηκε, για την ενίσχυση στη δημιουργία website και e-shop. Τώρα, ο πιο σημαντικός σε οποιοδήποτε μοντέλο επιχείρησης, οργανισμού, είτε είναι η Apple, η Google, η σχολή οδηγών Σοφοκλής κτλ., είναι το κομμάτι των ανθρώπινων πόρων. Έτσι. Δηλαδή το προσωπικό μεράκι, η ηγεσία ενδεχομένως από ένστικτο και η στρατηγική ενδεχομένως από ένστικτο ή από κατάρτιση και από θετική διάθεση για περαιτέρω βελτίωση, έτσι, στο κομμάτι της επιχείρησης, του επιχειρηματία, των συνεργατών, ότι θέλουμε μεράκι να είναι πάντα γνώστες στις τελευταίες εξελίξεις, τεχνολογικές εξελίξεις, ιδέες, ενδεχομένως εφαρμογές. Ανάλυση κόστους, είπαμε, okay, το ηλεκτρικό όχημα όχι, για αυτό το λόγο, okay, αλλά προχωράμε όμως στρατηγικά. Είναι λοιπόν το ανθρώπινο δυναμικό. Τώρα, εδώ
Φαντάζομαι ότι η δυναμική της ομάδας πρέπει να είναι σε αριθμό ατόμων σχετικά συγκεκριμένη. Δηλαδή, δεν έχω στο μυαλό μια σχολή οδηγών να έχει, ας πούμε, 20-30 εκπαιδευτές, ενδεχομένως, αν υπάρχει, αλλά θα πρέπει να είναι σε πολύ μικρή κλίμακα. Άρα, εδώ, λοιπόν, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια έννοια ότι η σχολή λειτουργεί και σαν μια μορφή οικογένειας, δηλαδή ότι αυτός που εντάσσεται μαζί με τον ιδιοκτήτη σηκώνει και υπερασπίζεται τη φανέλα της σχολής, αντιμετωπίζει και ο ίδιος τις προκλήσεις και μεταφέρει βέβαια και τα μηνύματα από την καθημερινή εκπαίδευση που υπάρχει. Stop. Αν είναι κάτι, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αλλιώς να συνεχίσω για... Okay. Okay. Κλείσε λίγο το τάγκα. Α, okay. Ναι, το λέω κυρίως γιατί προσπαθώ μέσα από τα slides να φέρω και κάποια παραδείγματα ειδικότερα. Αλλά εντάξει. Απλά να αναφέρω, κύριε Καραγωγούνη, ότι οι σχολές οδηγών κατά 85% είναι αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή εργαζόμενοι στην ίδια τους την επιχείρηση. Και από εκεί πέρα το υπόλοιπο 15% μπορεί να έχει 1, 2, 3, άντε μέχρι 5 δασκάλους. Δεν νομίζω να έχει κάποιος παραπάνω. Δηλαδή μια σχολή με 5 δασκάλους θεωρείται μια μεγάλη σχολή. Σας ευχαριστώ. Ναι, στο μυαλό μου είχα ένα τέτοιο νούμερο. Οπότε εδώ λοιπόν έχουμε μια δυναμική απόλυτα θετική. Άρα έχουμε την έννοια της μορφής οικογένειας. Δηλαδή ενώ είναι κάποιος συνεργάτης αυτοαπασχολούμενος, αυτό που είπα πριν ότι έρχεται μέσα στην ομάδα και σηκώνει τη φανέλα της σχολής, παρένθεση επιχείρησης. Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να υπάρχουν, που φαντάζομαι ότι ισχύουν, σεμινάρια ειδικής επιμόρφωσης, έτσι ώστε όλοι κάτω από την ομπρέλα της επιχείρησης και βέβαια με τη στρατηγική κατεύθυνση που δίνει ο ιδιοκτήτης, έτσι, να μπορούν να... δηλαδή να παρέχονται συμβατά, θα έλεγα, προϊόντα και υπηρεσίες. Γι' αυτό δεν έχω συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι, οπότε δεν θέλω τώρα να γίνω πολύ γλαφυρός, αλλά είναι ένα σημαντικό όμως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θετικό που έχετε. Το ότι υπάρχουν αυτές οι ομάδες τελικά που είναι των 5 έτσι, εργαζομένων, είναι αυτό που ασχολούμαι βασικά, είναι απολύτως θετικό. Να σταθούμε πάλι λίγο στο συγκεκριμένο. Εντάξει, πιάσαμε λίγο αυτό που είπατε και εσείς πριν σχετικά με τους συνεργάτες και τα λοιπά. Εντάξει, καλύφθηκε ότι έτσι κι αλλιώς ο συνολικός αριθμός είναι περίπου στο μέγιστο 5. Λοιπόν, πάμε στην οικονομική διαχείριση. Εδώ θα πούμε 2-3 πραγματάκια απλά, έτσι, χωρίς το καπέλο του λογιστή. Απλά, εδώ θα πρέπει να έχουμε μία εικόνα, όπως είπαμε πριν, για το μείγμα. Δηλαδή, έχω εκπαιδευομένους οι οποίοι είναι Α1, Α2, Β. Αλλά έχω και κάποιους οι οποίοι πάνε στα επαγγελματικά. Έτσι. Αυτό μπορώ να το κρατήσω και τον επόμενο χρόνο, παράδειγμα. Ή αν δεν μπορώ, τι μπορώ να κάνω για να 1, 2, 3, 4. Έτσι. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τώρα η έννοια του τζίρου ίσως δεν είναι δόκιμα, αλλά ώρα το χρησιμοποιήσουμε ότι αν έχουμε ένα τζίρο λοιπόν χ ευρώ, θα πρέπει να ξέρουμε ανά ποσοστό, δηλαδή το 20% του τζίρου φέτος το έφεραν τα α1, α2. Το 25% του τζίρου το έφερε το τάδε και το 35% του τζίρου ήρθε από εκεί. Αλλά το υπόλοιπο ακόμα δεν ήρθε γιατί τρέχει κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, όχι απλά ότι γνωρίζουμε αυτό το 20% ότι έρχεται το 25% κτλ. Θα πρέπει να δούμε στρατηγικά. Δηλαδή και την επόμενη χρονιά θα έχω τον ίδιο αριθμό εκπαιδευομένων σε διπλώματα γάμα και πάνω. Όχι, ενδεχομένως. Άρα, πώς μπορώ να το
αυτό να το κάνω να υλοποιηθεί, θα πρέπει να κάνω κάποια καινούργια συνεργασία, θα πρέπει να εμφανιστώ κάπου που τελικά είναι κάποιοι οδηγοί συγκεκριμένοι που πρέπει να κάνουν κάποια ανανέωση, κάποια, συγγνώμη, να πάνε σε μεγαλύτερο επίπεδο, το είπα λάθος. Όλα αυτά τα γνωρίζετε λίγο καλύτερα. Απλά το μήνυμα εδώ είναι ότι δεν είναι απλά μια στατική εικόνα ότι τι ήρθε, ότι τι μπορώ να κρατήσω και αν μπορώ να το βελτιώσω. Δηλαδή, αν έχω ένα σημείο που δημιουργεί έσοδα παραπάνω από 45 με 55%, αυτό θεωρητικά δεν θα σταθεί πολύ. Θα πρέπει να βρω επιπλέον πρόσθετα προϊόντα, δηλαδή προτάσεις αξίας, για να μπορέσει αυτό να διακρατηθεί. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο η σχολή Σοφοκλής λειτουργεί κατά 90% του τζίρου με α1, α2 και β, ένα παράδειγμα λέω, αυτό μπορεί να είναι υγιές για τα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερο με β, ενδεχομένως. Ή θα πρέπει να πάμε παραπάνω. Okay. Το να πάμε παραπάνω λοιπόν στρατηγικά σημαίνει ότι πάλι πόροι, δηλαδή θα πρέπει να έχω συγκεκριμένα οχήματα και τα λοιπά, ενδεχομένως συνεργασίες και όλα αυτά. Πάμε λίγο στο κόστος. Απλά έκανα μια μικρή παρένθεση ότι αυτή η φωτογραφία που ξέρετε καλύτερα από μένα δεν είναι στατική. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε στο μέλλον πώς θα κινηθούμε και πώς θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, και εδώ έχετε λοιπόν να μας δείξει αυτό το συγκεκριμένο γράφημα, ότι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα το μέγεθος και τα λοιπά, είτε είναι πολυεθνικές ή μικρές, στην αρχή όταν ξεκινούν έχουν την ενίσχυση έτσι, της αξίας. Δηλαδή η προστιθέμενη αξία είναι αρκετά ψηλά. Αυτό βέβαια φέρνει και τις πωλήσεις, αυτή η γραμμή εδώ η γκρι. Δημιουργείται ένα στάδιο ορίμανσης. Είναι αυτό που λέω, τελικά το μείγμα των αδειών θα πρέπει να το ξαναδούμε. Από πού έρχονται οι εκπαιδευόμενοι. Πώς μπορούμε να φέρουμε, αν φέρω ας πούμε 2-3 εκπαιδευόμενους στην κατηγορία Δέλτα, μου καλύπτουν τον τζίρο από ψ, ζ, αριθμό α1, α2, παράδειγμα. Άρα λοιπόν, όταν φτάσουν σε ένα σημείο ορίμανσης ή σε ένα σημείο που εξωγενείς παράγοντες, ρυθμιστικό πλαίσιο, κορονοϊός, κανονιστικό πλαίσιο, ρίχνουν μια σφαλιάρα, να το πούμε έτσι ωραία και απλά, σε όλη την αγορά, αυτό λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και μειώνεται. Εδώ λοιπόν στη μείωση το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να μειώσω το κόστος. Άρα λοιπόν αυτή η συνολική δομή του κόστους έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιες σταθερές έτσι, δαπάνες, το ενίκιο, το ρεύμα κτλ. Αλλά εδώ έχουμε και οχήματα. Τώρα τα οχήματα φαντάζομαι ότι υπάρχουν και συνεργασίες σε επίπεδο μίσθωσης. Αλλά στρατηγικά, ενδεχομένως, θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα ότι δεν μπορώ να χάσω ένα όχημα που κοστίζει περισσότερο, γιατί είναι ένα επικαθήμενο, ας πούμε. Γιατί οι πελάτες δυνητικά που μπορεί να έχω για αυτό το συγκεκριμένο όχημα κατά το επόμενο διάστημα, βάση στρατηγική, θα πρέπει να το κρατήσω, άρα να περιορίσω κόστος από άλλες γραμμές κόστους. Η άσκηση είναι κάπως σε αυτή την διάταξη, στη δική σας περίπτωση. Εδώ δεν μιλάμε στα λογιστικά, δηλαδή ότι έχουμε τις εισροές, εκροές και ποια είναι η διαφορά και το περιθώριο. Εδώ στεκόμαστε ότι εφόσον αιμορραγεί λίγο το μικρό δάχτυλο και δεν θέλω να κόψω κανένα τα δάχτυλα, εννοείται, θέλω όμως να δω από ποια περιοχή μου φέρνει σταθερά μεγαλύτερο τζίρο, τα διπλώματα τάδε ή κάτι άλλο που γίνεται, σε σχέση με κάτι το οποίο είναι κοστοβόρο. Έτσι. Αυτό είναι τροφή για σκέψη. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Βέβαια, απλά, ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολών οδηγών έχουν γιοταχή αυτοκίνητο και μηχανάκια. Ωραία. Στο υπόλοιπο κομμάτι στα επαγγελματικά γίνεται μια συνεργασία με κάποιες σχολές και παίρνουν κάποια προμήθεια. Μάλιστα. Κάνοντας τη σύσταση του πελάτη. Ωραία. Αυτό γίνεται ως συνήθως. Θεωρώ όμως την τεχνολογία μονόδρομο, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει cross-selling, δηλαδή να πουλάει και άλλα προϊόντα. Ας πούμε,
Θεωρώ σημαντικό να έχεις το πελατολόγιο σου, να ξέρεις πότε λύγει ένα δίπλωμα, έτσι ώστε να ενημερώσεις τον πελάτη σου ότι λύγει το δίπλωμά σου και να αναλάβεις την ανανέωση παίρνοντας κάποια αμοιβή ή κάποια μεταβίβαση ή οτιδήποτε. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ το πελατολόγιο της σχολής οδηγών μαγικό, αν το χρησιμοποιήσει κάποιος σωστά. Ναι. Αυτό. Και η τεχνολογία είναι μονόδρομος, ότι πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθούμε την τεχνολογία και να βλέπουμε και τη στάση της αγοράς. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην εστίαση, μου φαινόταν περίεργο, κάποια στιγμή ρώτησα τα νύψια μου και λέω, ποιος ψωνίζει από το e-food, μήνες, χρόνια, και μου λέει, όλοι από το e-food ψωνίζουμε. Δεν θέλουν καν να παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Δεν παίρνουν στη διαδικασία, ενδεχομένως, και σε κάποια σχολή οδηγών θα είναι... τώρα, ας πούμε, με τα site που λέμε, ας πούμε, φτιάχνουμε site έτσι ώστε να μπορεί να κλείνει κάποιος το ραντεβού αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να πάρει τηλέφωνο, να βλέπει τη διαθεσιμότητα, να το κλείνει, να γίνεται από εκεί και να συνεχίζει. Θεωρώ ότι πρέπει να μπούμε στο κομμάτι της τεχνολογίας και να βελτιωθούμε. Γιατί είμαστε ένας κλάδος που δεν είμαστε τόσο πολύ με την τεχνολογία. Ναι, ισχύει και ευχαριστώ για την, και για την παρένθεση και για τη γέφυρα. Ναι, γι' αυτό κιόλας σε όποια έτσι, παρατήρηση. Έτσι, κατεύθυνση, χρησιμοποίησα τα βασικά. Τώρα, ας πούμε, το ραντεβού, έτσι, η δημιουργία ραντεβού με 2-3 κλικ είναι κάτι το οποίο πλέον είναι προαπαιτούμενο. Δηλαδή, όποιος το σιγά-σιγά που θα εφαρμόζεται, το ότι δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο και με 2-3 κλικ, έτσι, με τον αντίχειρα που λέμε, όλη αυτή η εμπειρία θα τρέξει άψογα. Το άλλο που ήθελα να καταλήξω με το κόστος είναι αυτό, ότι αν στο μέλλον δημιουργηθούν κάποιες συνέργειες από κάποιες εταιρείες μίσθωσης ή κάποια εκπαιδευτικά κέντρα και αυτή η συνεργασία να είναι revenue sharing, δηλαδή ότι γίνεται η σύσταση κτλ. Αλλά αυτά είναι πιο ειδικότερα για το δικό σας κλάδο. Άρα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα του επιχειρησιακού Canva, εδώ δεν ερχόμαστε να κάνουμε μία εμβάθυνση στις δομές κόστους, στη δική σας περίπτωση. Βέβαια, τα εργαλεία παρατίθενται και θα είναι διαθέσιμα. Η λογική εδώ είναι το σταθερό και το μεταβλητό κόστος, αλλά στρατηγικά στη δική σας περίπτωση, επειδή υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο που αναφέρατε και εσείς, αλλά δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, δημιουργεί, αξιοποιεί και τον πόρο, αλλά δημιουργεί και τις συνθήκες για ενίσχυση του πελατολογίου στο μέλλον, εκπαιδευτής ενώ τώρα άνθρωπος. Οπότε, ο ρόλος του είναι πολυδιάστατος και απόλυτα σημαντικός και στο επιχειρησιακό πλάνο. Και βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι εμπλέκονται και στη συντήρηση. Δηλαδή, πράγματα που μπορούν να γίνουν επί τόπου σε σχολείο οδηγών, φαντάζομαι ότι γίνονται σαν πρώτη συντήρηση ή με συγκεκριμένες συνεργασίες, με τιμές φθηνότερες, εννοείται, από κάποιον ο οποίος απλά οδηγεί το αυτοκίνητο και πηγαίνει σε ένα συνεργείο. Υπάρχει το εργαλείο ταμιακών ροών, είναι διαθέσιμο, είναι ένα απλό Excel εργαλείο, φανταστείτε ότι είναι αποτύπωση βασικά εσόδων-εξόδων, έχει συγκεκριμένες γραμμές ως παραδείγματα, δεν σημαίνει ότι όλες αυτές συμπίπτουν ή σχετίζονται με το συγκεκριμένο κλάδο, αλλά είναι ένα βασικό καλό εργαλείο για να έχετε μια άμεση εικόνα για όσους έτσι, ασχολούνται λίγο παραπάνω. Το ίδιο βέβαια μπορείτε να έχετε και από τον τρόπο διαχείρισης που τον κάνατε ήδη ή σε συνεργασία και με το λογιστή σας. Οπότε, τώρα εδώ η έννοια αφορά κυρίως στην στρατηγική τιμολόγησης. Έτσι, δηλαδή έχουμε αναλύσει από έρχονται τα έσοδά μας, έχουμε αναλύσει ένα περίπτωση, έχουμε αντιληφθεί τις συνέργειες που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, οπότε έχουμε σχετικά μικρότερο κόστος, αλλά μπορούμε να παρέχουμε εκπαίδευση σε βαρέου τύπου, ας πούμε, αυτοκίνητα κτλ. Εδώ αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ότι θα πρέπει να μπούμε λίγο και στην έννοια της πρόβλεψης, δηλαδή ότι από τους πελάτες που περιμένουμε ότι θα έρθουν, άρα εδώ ανοίγουμε λοιπόν την παρένθεση αξιοποίηση του πελατολογίου. Άρα λοιπόν, όπως είπα, η συνεργασία και όλη η εμπειρία είναι σε επίπεδο εβδομάδων. Όμως υπάρχει ένα πελατολόγιο,
Έτσι, σωστότατο. Αυτό το πελατολόγιο προσδιορίζεται λίγο από το ρυθμιστικό πλαίσιο, δηλαδή πότε υπάρχει η ανανέωση ή μπορεί από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, ο οποίος θέλει να αλλάξει καριέρα και να γίνει οδηγός ταξί, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα σημεία είναι δυναμικές με θετικό πρόσημο για το μέλλον. Κάποια ίσως για το άμεσο μέλλον ή κάποια για μια χρονική διάρκεια η οποία προσδιορίζεται από την ανανέωση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό τώρα που προσπαθούμε να δούμε είναι ότι στην περίπτωση των μαθημάτων, ας πούμε, για το αρχικό δίπλωμα, ότι εάν υπάρχει δυνατότητα παροχής έκπτωσης, δηλαδή αν κάποιος ξεκινήσει στη σχολή οδηγών πρώτα με αυτοκίνητο και μετά έρθει για άλλους λόγους ανάγκης και πάει προς τη μηχανή, εάν εκεί παρέχονται εκπτώσεις, ειδικές εκπτώσεις, επειδή ήδη ήταν πελάτης. Αυτό το αναφέρω με αυτή τη διάσταση, δεν ξέρω αν λειτουργεί θετικά στα οικονομικά, με την έννοια ότι και να δοθεί η έκπτωση σε μια τέτοια περίπτωση, δεν ξέρω αν στο μέλλον ο ίδιος πελάτης, ενώ θα πάρει μια κρούση από τη συγκεκριμένη σχολή οδηγών, θα επανέλθει. Οπότε αυτό πάλι είναι λίγο τροφή για σκέψη. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι όταν οι ροές εισόδων γενικώς δεν ανταποκρίνονται στα προσδοκόμενα, η πρώτη στρατηγική σκέψη είναι η αξιοποίηση συνεργειών. Έτσι, οι συνέργειες, τώρα εδώ αναφέρονται εξαγορές και τα λοιπά που είναι σε άλλο επίπεδο, εντάξει, τώρα το πάμε πιο στοχευμένα. Άρα, οι συνέργειες μπορεί να είναι λοιπόν συνεργασίες μεταξύ σχολών ή αξιοποίηση κάποιου εξοπλισμού πόρου, ο οποίος σχετικά είναι κοστοβόρος, το οποίο ήδη απαντήθηκε και σας ευχαριστώ για το σχόλιο. Τώρα, εδώ είναι ένα απλό εργαλείο, κυρίως αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών, σε λιανικής και σε προϊόντα, οπότε θα το προσπεράσω. Και πάμε στο κομμάτι της διαχείρισης. Εδώ πάλι ο ρόλος είναι ότι θα πρέπει αυτός που τρέχει την επιχείρηση, που σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι και από ό,τι έχω καταλάβει και ο ιδρυτής, έτσι, θα πρέπει να τρέχει τα καθημερινά, έτσι, οικογένεια, παιδιά, σπίτι, καθημερινές ανάγκες, αποφάσεις σε σχέση με όλα αυτά και παράλληλα να αναπτύσσει, να οργανώνει, να εκτελεί, να ελέγχει, έτσι, τις δραστηριότητες επιχείρησης που έχει, τη σχολή οδηγών. Αυτό, όταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης νιώθει ανασφάλεια λόγω εξωγενών παραγόντων, δυναμικών, αγορά, ακριβή τεχνολογία στο μέλλον, να το πούμε έτσι, επίπτωση από την πανδημία κτλ., έρχεται σε μια συνθήκη η οποία αρχίζει και τον εμποδίζει να σκεφτεί παρακάτω, ενδεχομένως αρχίζει και κοιτάει πιο πολύ τα παπούτσια του, έτσι, και βλέπει τι θα γίνει στο τώρα και όχι στο άμεσο μέλλον. Αυτό λοιπόν που συνήθως είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνεται, είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να βγούμε από αυτή την περιδίνηση, γιατί αυτό δημιουργεί μια μαύρη τρύπα. Θα πρέπει να θυμηθούμε τις στιγμές που ήταν απόλυτα θετικές στο ξεκίνημα, κάποιες φάσεις που ήδη η σχολή οδηγών στο παρελθόν μπορεί να έχει αντιμετωπίσει προβλήματα και τελικά αντιμετωπίστηκαν και στάθηκε στα πόδια της και προχώρησε. Γιατί ο ίδιος άνθρωπος κατάφερε και τότε να δημιουργήσει αυτή τη θετική κίνηση προς τα εμπρός. Απλά το συγκεκριμένο εργαλείο ήταν να βάλει σε μία δομή κάποια πραγματάκια και αυτά είναι βασικά ότι θα πρέπει να υπάρχει, να συνεχίσει να γίνεται προγραμματισμός στο τι θα αφήσω, τι θα κρατήσω, τελικά σε ποιους πελάτες θα απευθύνομαι, πώς θα οργανώσω καλύτερα τη σχολή μου,
θα πρέπει να αξιοποιήσω ψηφιακά μέσα τελικά για να ενισχύσω, είπαμε, την αναγνωρισιμότητα, αξιοποίηση του πελατολογίου, εφόσον αυτό υπάρχει και είναι διαθέσιμο, γιατί είπαμε κιόλας ότι υπάρχει και περίπτωση να υπάρχει μια οικογενειακή διαδοχή. Άρα υπάρχει ένα πελατολόγιο το οποίο χτίζεται και δεν αφορά τόσο τα ονόματα τότε, αλλά τον κύκλο των γνωριμιών και των προσωπικών επαφών των ονομάτων του τότε. Και βέβαια, συνεχής έλεγχος, διεργασίες και διαδικασίες ελέγχου, αυτές νομίζω ότι είναι στην καθημερινή σας επιχειρησιακή δράση. Το μοντέλο που βλέπετε λίγο στην υπερκεφαλίδα τροχό της ζωής έρχεται να συνοψίσει, είναι μια αυτοαξιολόγηση, υπάρχει στην ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και σας δίνει τη δυνατότητα να δώσετε προτεραιότητα, δηλαδή να κάνετε μια προτεραιοποίηση σε σχέση με τους συγκεκριμένους τομείς, αυτούς που αναφέραμε κυρίως πριν. Για να μπορέσετε να δείτε λίγο να το δείτε λίγο αλλιώς, όπως προσπαθούμε και όλοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει εδώ χρυσή συνταγή και εννοείται σημαντικός τρόπος είναι στο να θυμηθούμε ακριβώς κάποιες δυσκολίες και την επιτυχή πόρευση μετά, ότι τελικά τα καταφέραμε και σταθήκαμε. Τώρα, εδώ έχουμε αποτυπώσει, όλα αυτά είναι σε θεωρητικό επίπεδο, εννοείται, αλλά θα δούμε κάποια πραγματάκια τα οποία αφορούν και το συγκεκριμένο κλάδο. Άρα, αυτό λοιπόν, αν το δούμε σαν ένα μεγάλο σταυρό με κάποια τεταρτημόρια, έτσι με αυτές τις περιοχές, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, βλέπουμε, γιατί έχουμε μιλήσει ήδη για αυτά, ότι η στρατηγική πάμε στην αρχή. Παράδειγμα εδώ. Πώς διατηρώ τους πελάτες. Μα όταν ο πελάτης εκπαιδευόμενος πάρει το δίπλωμα, μετά όλα καλά, πρέπει να βρω κάποιο καινούριο. Έτσι. Πίεση τιμών. Αυτό που αναφέρθηκε και λίγο έμεσα, αλλά και προσπάθησα και εγώ λίγο να το αποτυπώσω σε σχέση με την αναζήτηση που έκανα στο Google Search. Πίεση τιμών. Λέει δίπλωμα, β, 21 ώρες κοκ, θεωρητική πρακτική 25 ώρες, 400, 500 κτλ. Αυτό λοιπόν έρχεται να δημιουργήσει αυτό το λεγόμενο pricing, δηλαδή ένα επιθετικό ανταγωνισμό σε σχέση με τις τιμές. Η συνταγή εδώ πέρα και κατεύθυνση είναι βέλτιστη εμπειρία πελάτη. Όταν οι πελάτες έρχονται και αποτυπώνουν οι ίδιοι ότι τελικά η εμπειρία από τη σχολή οδηγών Α, Β, Γ ήταν άριστη, φιλική, πολύ στοχευμένη σε συγκεκριμένα σημεία, με συγκεκριμένες συμβουλές, παραδείγματα κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι περάσαμε και με την πρώτη, τότε είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε και ο επόμενος θα σκεφτεί λίγο τη διαφορά. Έτσι, δηλαδή είναι κάποιες φορές αυτό το στο αμερικάνικο marketing που λέμε ότι αν κάποιος σου φέρει ένα μπλουζάκι ακριβής μάρκας, πόλο, και σου πει ότι ναι, αυτό το πόλο έχει 9 ευρώ, ενώ κάνει ενδεχομένως δεκαπλάσια, σημαίνει ότι ποιοτικά θα θεωρείς ότι είτε είναι μπανάνα, είτε ότι δεν υπάρχει κάποια ποιοτική αποτύπωση της μάρκας εδώ. Άρα, εντάξει, πιο πολύ το είπα σαν χιούμορ, αλλά το μονοπάτι της πίεσης τιμών και εγκατάλειψης εμπειρίας του πελάτη δεν μπορεί να συνεχιστεί στρατηγικά. Έστω και στην περίοδο της οικονομικής ύφεσης που περνάμε. Τώρα. Ξέρετε, να σας διακόψω λιγάκι, απλά το κομμάτι τιμής, νομίζω ότι και εμείς ως εκπαιδευτές, ξέρετε, έρχεται ο πελάτης με το iPhone 15 και σου λέει ότι τα 17 ευρώ, ας πούμε, για πρακτικό μάθημα, ότι είναι πολλά. Μάλιστα. Έτσι. Θεωρώ ότι η καλή εμπειρία που έχει αποκομίσει από μια σχολή οδηγών και από στόμα σε στόμα, ότι λειτουργεί καλύτερα. Ένας πελάτης που θα πάει σε μια σχολή οδηγών και δεν θα μάθει να οδηγεί και θα αποκομίσει αρνητική εμπειρία, σίγουρα δεν θα συστήσει και δεύτερο πελάτη. Αυτός που θα μάθει να οδηγεί, έστω και κάτι παραπάνω να πληρώσει, σίγουρα θα συστήσει και τον επόμενο πελάτη στην ίδια σχολή. Νομίζω ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι η δουλειά στη σχολή και όχι να πάμε στη διαδικασία πίεσης των τιμών. Η οποία έχει έρθει λόγω οικονομικής κρίσης και το ίντερνετ, ξέρετε, όταν σε συγκρίνει στην τιμή,
Αν πάει και σε συγκρίνει στην τιμή, μπορεί να χάσει τον πελάτη. Το πελάτη ενδεχομένως να βγάλει μία φορά δίπλωμα, ας πούμε, να μην συνεχίσει να βγάλει μηχανή ή φορτηγό ή λεωφορείο, δηλαδή να είναι μία φορά να βγάλει ένα δίπλωμα αυτοκίνητο ναι. για όλη τη ζωή. Αυτά. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Με βοηθάτε κιόλας. Αυτό το μονοπάτι έτσι λίγο ότι ξεφεύγουμε από την πίεση τιμών. Βέβαια, στο δικό σας κλάδο είναι το περιστατικό της μίας. Αυτό ότι τη μία φορά απλά δεν θα υπάρχει σύσταση. Ενώ στην άλλη κατεύθυνση, με θετική εμπειρία, θα υπάρχει σύσταση για ανάπτυξη δυνητικών πελατών. Τώρα, στο πλαίσιο κινδύνου, συγγνώμη που δεν αναφέρθηκε ο κ. Κουσκοβόλης, δεν θα σταθώ πολύ. Εντάξει, είναι αυτοπροσδιοριζόμενο. Βέβαια, εδώ εντάσσεται και η μακροοικονομική. Δηλαδή, η μακροοικονομική θεωρείται ως πλαίσιο κινδύνου. Βέβαια, τώρα έχουμε το ξύμορο ότι πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε μακροοικονομική ανάλυση όπως παλιά, σε επίπεδο πενταετίας. Έτσι, και μεγάλες εταιρείες και αρκετά επιχειρησιακά μοντέλα σε μακροοικονομικό, ας το πούμε, ορίζοντα θεωρούν τον επόμενο χρόνο ή το 18 μήνα, έτσι, για να είμαστε και αρκετά συγκεκριμένοι. Τώρα, επιχειρησιακοί έλεγχοι, εδώ φαντάζομαι ότι είναι από το κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο, δηλαδή φαντάζομαι ότι υπάρχουν έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς, οπότε αυτό για εσάς δεν είναι η εκτίμηση ρίσκου, αυτό είναι στα πλαίσια της επιχειρησιακής λειτουργίας. Τώρα, όμως, υπέρβαση κόστους λειτουργίας, είπαμε αυτό ότι εάν δεν έχω πολλή ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν, το λέω λίγο γενικά, άρα ή θα κάνω συνέργειες για να έχω απομείωση κόστους μέσω συνεργειών ή αν είναι θεμητό θα πρέπει να εγκαταλείψω το συγκεκριμένο προϊόν γιατί το 80% του τζίρου έρχεται από τα άλλα. Αλλά αυτό όμως θα πρέπει να το δω όχι ως φωτογραφία αλλά αν μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και στην επόμενη χρήση. Θέματα εργαζομένων, εδώ σταθήκαμε στο ότι το ανθρώπινο δυναμικό λειτουργεί υπό την έννοια μιας οικογενειακής προσέγγισης, γιατί ακριβώς ο αριθμός των εμπλεκομένων είναι περιορισμένος. Και στην οικονομική διαχείριση, το τέταρτο σημείο, το κάτω δεξιά, κακή διαχείριση, χρέος επιτόκια, λογιστικά προβλήματα, πιστωτική κίνδυνη, κάποια κεφάλαια τα οποία είναι σε κόκκινη αποτύπωση, απώλειες περιουσιακών παγίων και γενικότερα θέματα ρευστότητας. Τώρα, εδώ δεν θα σκαλίσω αυτή την περιοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι περνάμε όλοι δύσκολα. Απλά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η έννοια της διαχείρισης, αυτό που είπαμε πριν. Γνωρίζετε καλύτερα από εμένα ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κλάδου. Απλά τα επόμενα βήματα και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών χωρίς επενδύσεις υψηλού ρίσκου και κόστους, χωρίς καθνικά να υπάρχουν 4 Τέσλα που δεν χρειάζονται κιόλας, έτσι, ή κάποιων προσωμιωτών που καλύτερα λειτουργούν για τους χειριστές αεροσκαφών και όχι για τους εκπαιδευόμενους οδηγούς. Αυτά νομίζω ότι είναι κάποια σχετικά βήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν με πρακτικό τρόπο, όπως είπαμε πριν. Διαφήμιση, όπου είναι δυνατό αξιοποίηση πελατολογίου, συνέργειες για τους δυνητικούς πελάτες, τώρα είπαμε μαθητές που είναι τόσοι και αυτό που έτσι πήρα λίγο από τα στοιχεία της Ελστάτ, ότι δημιουργείται μια αγορά έτσι, της τάξης που αναφέρθηκε στην αρχή και η ενδυνάμωση στο ψηφιακό τοπίο μέσα από απλές κινήσεις, Facebook, Instagram, χωρίς πολύ έντονη διαφήμιση, και οι συνέργειες. Και η αρρωγή βέβαια από τους φορείς και τους συγκεκριμένους κλάδους που αντιπροσωπεύουν το συγκεκριμένο τομέα. Ένα τελευταίο, έτσι συνοψίζοντας το ρίσκο, έχει τη σημασία του, για αυτό το λίγο θα σταθώ, είναι το εργαλείο διαχείρισης. Οπότε εδώ βασικά ξεκινάμε λίγο με την ανάλυση των κινδύνων. Ποια είναι τα σημεία που μας αφορούν. Έτσι, γιατί μπορεί να οι κίνδυνοι να έχουν μια γενική αοριστία, αλλά να μην μας αφορούν άμεσα. Εφόσον λοιπόν αξιολογηθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια ειδική ανάλυση από κάποιον εξωτερικό συνεργάτη. Με βάση την εμπειρία, τις δεξιότητες και την στρατηγική έτσι, προσέγγιση και από ένστικτο, από τον επιχειρηματία, είναι μια απλή καταγραφή σε πρώτο επίπεδο. Μετά, ενέργειες αποφυγής. Στις ενέργειες αποφυγής, εδώ
έχουμε στις περιπτώσεις που και ο ίδιος επιχειρηματίας εμπλέκεται στα καθημερινά, στη διαχείριση, στην οικονομική διαχείριση, στην ευρωστία, στην ανάπτυξη πελατολογίου, στις συνέργειες, στα καθημερινά της οικογένειας κτλ. Έχουμε τρεις βασικές προτάσεις, θα έλεγα, ιδέες. Η πρώτη πρόταση, λοιπόν, είναι ότι αν μπορούν αυτοί οι κίνδυνοι να ελαχιστοποιηθούν μέσω συνεργείων, μέσω αναθεώρησης των πιο κοστοβόρων εργασιών, αν αυτό υπάρχει, αν μπορούμε αυτούς να τους μοιραστούμε με συνέργειες, εδώ γράφουμε outsourcing, αλλά είναι αυτό το παράδειγμα που αναφέρθηκε προηγουμένως με τα ειδικότερα και πιο ακριβά οχήματα κτλ. Και το τελευταίο είναι ότι εφόσον κάνουμε την ανάλυση, για κάποιους από αυτούς τελικά να κοστίζει περισσότερο να τους αντιμετωπίσουμε σε ψυχοδυναμικό πλαίσιο από το ότι να κινηθούμε. Εδώ γενικώς υπάρχει μια θεωρητική κατεύθυνση, η οποία μας βοηθάει πολύ, δηλαδή ότι δεν περιμένουμε να είμαστε 100% σωστοί, έστω και σε ένα ποσοστό 70% να είναι σωστό και ορθολογικό αυτό που στρατηγικά σκεφτόμαστε, προχωράμε. Η στασιμότητα, ειδικά στη συγκεκριμένη περίοδο, σε όλους τους κλάδους, έτσι, και στους περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως είμαι και εγώ, δημιουργεί μικρές μαύρες τρύπες. Και γενικά δημιουργεί μια κατάσταση όχι μόνο στασιμότητας, αλλά και αδιαφορία σιγά-σιγά και έλλειψη παρακίνησης. Άρα εδώ λοιπόν είναι η καταγραφή των πιο σημαντικών κινδύνων. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους που έχουμε εντοπίσει. Αν κάποιος κίνδυνος μπορούμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω βοήθεια μέσω φορέων, παράδειγμα διαμεσολάβησης ή ειδικής διαπραγμάτευσης με τράπεζες ή με δικηγόρους κτλ. Ήδη από ό,τι γνωρίζω το επιμελητήριο παρέχει μια διευρυμένη ομάδα ειδικών οι οποίοι μπορούν να σταθούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ως προς τα μέλη τους. Αν το τελευταίο, απλά πρέπει να το σημειώσω, είναι ότι εάν για όλα αυτά έχουμε κάποια επισφάλεια στον bonus malus, δηλαδή αν ξαφνικά κάτι πάει άσχημα και οι εταιρείες που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα και οι πόροι δημιουργούν ένα τεράστιο κόστος. Δεν το γνωρίζω για το συγκεκριμένο κλάδο, για να είμαι ειλικρινής, απλά το έχω αναφέρει αν κάτι επηρεάζει και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο. Δηλαδή τα έξοδα για την κάλυψη των ασφαλιών να έχουν υπερκεράσει ένα περιθώριο κέρδους που ίσχυε στο παρελθόν. Αυτή είναι η αποτύπωση. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω ολοκληρώσει με το μοντέλο του επιχειρησιακού Canva. Τα υπόλοιπα βασικά μπορείτε να τα δείτε και στην πλατφόρμα εκπαίδευσης. Αυτός ο εκπαιδευτικός οδηγός, όπως είδαμε στην αρχή, συγγνώμη λίγο τώρα που το διατρέχω έτσι. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι 8 κύριες ενότητες αποτελούν ένα νέο εργαλείο που χρησιμοποιούν εταιρείες. Για παράδειγμα και η Google έχει χρησιμοποιήσει για την εμπειρία του πελάτη το μοντέλο Business Model Canvas και στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και η μητρική στο εξωτερικό. Και η εταιρεία Virgin Atlantic, η αεροπορική εταιρεία, με τον συγκεκριμένο ιδρυτή, ο οποίος γενικά είναι έχει αρκετά ευρηματική στρατηγική σκέψη κτλ. Προσφέρει υπηρεσίες μασάζ, εμπτήση, με βάση την αξιοποίηση από το Business Model Canvas που έχει γίνει. Παράλληλα, αξιοποιείται και σε πανεπιστήμια, στο εξωτερικό. Η δική μας προσέγγιση είναι στο να, από όλες αυτές τις 8 ενότητες, αν ένα 30% καλύπτει και μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον για περαιτέρω αξιοποίηση, είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί και είναι απόλυτα θεμητό και με βάση τις προϋποθέσεις και τα παραδοτεία του προγράμματος. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, απορία, παρατήρηση. Άνοιξε λίγο την οθόνη.
Εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω και τους δύο σας, και τον κύριο Καρακοβούνη και τον κύριο Κουσκοβόλη. Οι συνάδελφοι έχουν να τοποθετηθούν, να πούνε κάτι. Και ο Μαστοράκης που είναι και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, είναι μέσα. Βεβαίως είμαι μέσα. Αντιπρόεδρε, δεν σου δώσαμε το λόγο στην αρχή, σου δίνουμε το λόγο τώρα. Πάρα πολύ καλή παρουσίαση και από τους δύο εισηγητές. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλει προβληματισμό, σκέψη και συνεχή εγρήγορση εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε όλες αυτές τις κάρτες με κάποιο τρόπο να τις ξαναδούμε, να τις έχουμε, δεν ξέρω τώρα. Αυτό νομίζω γιατί μπορούμε να το κρεμάσουμε στο e-learning. Όχι, του... το έχουμε, αντιπρόεδρε, ήδη κρεμασμένο στο e-learning. Αυτό το να οποίο έχουμε θα και κάνουμε... τη δική μας παρουσίαση που είναι για τις σχολές οδηγών ξεχωριστά αυτό. Βεβαίως, μπορούμε να την κρεμάσουμε στο e-learning και την παρουσίαση. Αλλά... μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τις 8 ενότητες με τα email που θα μας δώσετε ο αντιπρόεδρος και θα τα αφήσετε εσείς. Θα σας στείλουμε τους κωδικούς, θα μπείτε μέσα, θα παρακολουθήσετε τα μαθήματα και μπορείτε να πάρετε και πιστοποίηση. Έχει κάποιες ερωτήσεις στο τέλος. Χρειάζεται να απαντήσετε ένα ποσοστό της τάξης του 70% και παίρνετε και πιστοποίηση πάνω σε αυτό. Αλλά σημασία έχει η ουσία. Η ουσία είναι, αν θέλετε να πω μόνο μια κουβέντα, αυτό που έχει σημασία, πιστεύω να έγινε κατανοητό, είναι ποιο είναι το σωστό επιχειρηματικό μοντέλο στις σχολές οδηγών που δίνει ανθεκτικότητα για το μέλλον στο κλάδο. Αυτό φυσικά δεν προκύπτει από 2 ώρες παρουσίαση, γιατί τώρα απλώς ας πούμε προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το μυαλό όλων μας. Μπορεί όμως να γίνει μια δουλειά σε ομάδες που θα γίνει συζήτηση για κάθε ενότητα αυτή, σε κάθε τμήμα του Καμβά και από εκεί θα βγει το επιχειρηματικό μοντέλο. Έτσι γίνεται. Τώρα είναι απλώς το ζήτημα να το ανοίξουμε. Και εάν το θελήσετε, αυτό μπορεί να γίνει σε μια αίθουσα που θα έχει χώρους, θα μπορεί να γίνεται δουλειά σε ομάδες, αυτές μετά να μαζεύονται και στο τέλος να προκύψει μια πρόταση για ένα νέο μοντέλο. Να δώσουμε το λόγο στον Στέφανο τον Μπορτσέλη από τα Δωδεκάνησα και μετά ακολουθεί ο Στέλιος ο Χασούρης. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη δεξιότητα που θα πρέπει να αναπτύξουμε, μιας και το επάγγελμά μας δεν είναι μόνο επιχείρηση, πιστεύω ότι είναι περισσότερο λειτουργήμα και ταυτόχρονα επιχείρηση, είναι επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτή με τον πελάτη, παύλα μαθητή, αλλά κυρίως η επικοινωνία του εκπαιδευτή με τους συναδέλφους του. Εκεί στερούμε μεταξύ μας, στη συνεργασία, στην ομαδικότητα και σε αυτό πάνω θα πρέπει να δουλέψουμε κατά πόσο μπορούμε μικρές ομάδες εκπαιδευτών να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με αυτόν τον τρόπο και θα αμυφθούμε κατάλληλα για αυτό που θα προσφέρουμε, αλλά και θα παρέχουμε και καλύτερες υπηρεσίες. Πιστεύω λοιπόν ότι το μέλλον για τις σχολές οδηγών είναι οι εταιροποιήσεις και πώς θα μπορέσουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε αρμονικά, να ξεφύγουμε και από αυτή την ατομικότητα και το φυσικό πρόσωπο που είμαστε αυτή τη στιγμή και να πάμε σε άλλες λειτουργίες, σε νομικά πρόσωπα για να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στον κόσμο. Συγχαρητήρια Νίκο και σε σένα και στο επιμελητήριο και στην Ομοσπονδία μας για όλα αυτά που κάνετε για τον κλάδο. Πιστεύω ότι και με τον κύριο Κοσκοβόλη έχει πολλά ακόμα να μας πει πάνω στην επιχειρηματικότητα. Ήταν πάρα πολύ επιμορφωτικά όλα αυτά που μας είπατε σήμερα. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, Στέφανε. Ο λόγος στο Στέλιο το Χασούρη. Στέλιο, δεν ακούγεσαι, δεν ξέρω. Δεν έχει καλό σήμα, μάλλον. Τέλειο, πολύ κακό σήμα. Έχεις άλλαξε θέση γιατί δεν ακούγεσαι καθόλου. Τέλειο, δυστυχώς δεν ακούγεσαι. Κλείσε για λίγο, βρες κάποιο σημείο που να έχεις καλύτερο σήμα. Η Λέτζιου, η Έφη, ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο κύριος Τσαβλής, από αυτούς που βλέπω μέσα, ο κύριος Θοδωρόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια
Ο κύριος Θοδόπουλος είναι και μέλος του ΔΟΣΟΥ, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Είναι και στην Επιτροπή. Αυτό που θα ήθελα να πω καταρχήν είναι ότι αντιπρόεδρε σου ταιριάζει καρέκλα έτσι όπως σε βλέπω εκεί, σε αυτή τη θέση. Πρέπει να μας αφήνει στο γραφείο μετά. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια και τον κύριο Ξύρο και τον κύριο Σοφοκλή για αυτά που μας είπαν. Τα παρακολούθησαμε με μεγάλη προσοχή. Βέβαια, θέλει να μελετήσουμε το επιμέρους κομμάτι, γιατί ήταν ένα κατεβατό το οποίο σίγουρα θέλει ανάλυση. Θα έλεγα κάτι. Έτσι και μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μπούσουλα, ο οποίος θα είναι σε συλλογική προσπάθεια αυτός που θα ακολουθούν όλες οι σχολές οδηγών, χωρίς να μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτόν, τότε θα φανεί η ποιότητα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, όταν δεν είναι πια το ατομικό, αλλά το συλλογικό, ή στο μέσα από τις συνεργασίες, θα μπορούμε να δείξουμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο. Γιατί πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Πορτσέλη, είναι λειτουργήμα. Εγώ αυτό στηρίζω στη ζωή μου, σαν εκπαιδευτής 27 χρόνια τώρα, και έτσι θέλω να λειτουργώ. Βέβαια, χρειάζεται να αποκτήσουμε πρόσβαση σε κάποια εργαλεία χρηματοδότησης. Δεν ξέρω αν λέγεται ΕΣΠΑ, δεν ξέρω αν λέγεται τώρα με αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, τι μπορούμε να πάρουμε μέσα από αυτό. Και δεν ξέρω το επιμελητήριο τι ρόλο μπορεί να παίξει μέσα σε αυτό. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Ελπίζω κάποια στιγμή να μονιάσουμε και να είμαστε συλλογικοί. Εγώ μόνο αυτό λέω. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Γραμματέας της Ομοσπονδίας, κυρία Λέτσου. Καλησπέρα και από μένα. Θέλεις να μιλήσω οπωσδήποτε. Το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια. Ήταν ένα πολύ επιμορφωτικό σεμινάριο. Είχε πάρα πολύ, έχει αφήσει πολύ τροφή για σκέψη, όπως είπαν οι ομιλητές, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί και καθόλου κουραστικοί και τους ακούσαμε με πολύ ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ μένω και στο κομμάτι της ενσυναίσθησης που είπανε πάρα πολύ και το οποίο είναι ένα κομμάτι πάνω στο λιά μας, το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι οι εκπαιδευτές, γιατί είναι λειτουργήμα το επάγγελμά μας. Συνέχεια θα υπάρχει σίγουρα, ενημέρωση θα υπάρχει. Εκείνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια, Νίκο, για όλη την προσπάθεια που κάνεις. Συγχαρητήρια σε σένα, συγχαρητήρια στο Επιμελητήριο Αθηνών, συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία μας και είμαστε τυχαίροι που σε έχουμε και εμείς. Εγώ να πω συγχαρητήρια καταρχήν σε όλους, γιατί είναι ομαδική προσπάθεια και θέλω να πω ότι και για προτάσεις, για ανάλογα σεμινάρια μπορούν να γίνουν, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο μπορεί να αναλάβει το κόστος για να κάνουμε κι άλλα σεμινάρια. Θέλουμε προτάσεις, έτσι. Έχουμε πει, έχουμε μιλήσει και μαζί και νομίζω είναι και η ειδική ασφάλεια μέσα πρέπει να βάλουμε, το οποίο θα είναι πολύ καλό το να γίνουμε. Έχουμε θέματα, τα οποία νομίζω στα επόμενα σεμινάρια που έχουμε ήδη προγραμματίσει και έχει στο κατά νου να στήσεις το μήνα, κάθε φορά, θα έχουμε αρκετή τροφή και όσο περπατάει, γίνεται πιο δημιουργικό και πιο καλό θα γίνεται. Πολύ καλό. Δηλαδή, στο τέλος θα το έχουμε ανάγκη όχι κάθε μήνα, πιστεύω και δύο φορές το μήνα, οπότε ετοιμάσου. Ωραία. Ο οικονόμος ο Νίκος από Λάρισα είναι μέσα. Μπορώ να μιλήσω τώρα, με ακούτε τώρα. Τέλειωσε, ακούμε για λίγο ο οικονόμος και μετά συνεχίζεις εσύ. Ευχαριστώ. Δεν είναι ο Νίκος, συνεχίζεις. Τέλειω εσύ. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στις δύο παρουσιάσεις. Ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικές και θέλω να κάνω κάποια σχόλια σε κάθε μία από αυτές. Στην πρώτη παρουσίαση, η οποία είχε σαν θέμα τις πιέσεις που δεχόμαστε από κρίσεις, είτε αυτές οι κρίσεις είναι οικονομικές, είτε είναι υγειονομικές, είτε οτιδήποτε άλλο ανέφερε και ο κύριος που κάνει την παρουσίαση. Θέλω να πω ότι επειδή στο πνεύμα και αυτό που ανέφερε ο Στέφανος και ο Δημήτρης, η δουλειά μας είναι συνυφασμένη με την οδική ασφάλεια. Όταν ένας κλάδος δέχεται οικονομικές πιέσεις, για να μπορέσει να επιβιώσει και για να μπορέσει να κρατήσει την επιχείρησή του, αναγκαστικά κάνει κάποιες παραχωρήσεις ή κάνει κάποιες περικοπές. Δυστυχώς εμείς ως σαν κλάδος δεν δικαιούμαστε να κάνουμε περικοπές στην παροχή των υπηρεσιών μας. Γιατί σε αυτή την περίπτωση υποβιβάζουμε την οδική ασφάλεια την οποία υπηρετούμε και πρέπει να την έχουμε σαν κόριο οφθαλμού, γιατί ουσιαστικά είμαστε ο μοναδικός φορέας ο οποίος
έχει παραγωγή οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Και με την πρώτη κρίση εδώ και κάποια χρόνια συμβαίνει, αλλά συμβαίνει συνεχώς ότι τελικά υποβιβάζεται η εκπαίδευση χωρίς για να μπορέσει μια επιχείρηση να επιβιώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι τροφή για σκέψη. Γιατί? Γιατί θα πρέπει η πολιτεία και μέσω των πιέσεων που ασκούν τα συνδικαλιστικά μας όργανα, αλλά και το μιλητήριο το οποίο στοχευμένα κάνει παρεμβάσεις, γιατί είναι μέσα στην αγορά και ακούνε και βλέπουν οι άνθρωποι τι γίνεται, θα πρέπει να κάνουμε... Να φροντίσουμε η οδική ασφάλεια να παραμείνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό είναι το θέμα που θα σχολιάσω στην πρώτη παρουσίαση. Αναφορικά με τη δεύτερη παρουσίαση, η οποία ήταν η Δυστυχώς, Στέλιο, δεν έχεις καλό σήμα. Δεν ακούγεσαι καθόλου. Θεωρώ πολύ χρήσιμα αυτά που είπες. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει. Ο Αλεξίου Παναγιώτης, ο Μαθιόπουλος, ο Τάγκας, ο Θανάσης. Ολοκληρώσαμε. Δεν ακούω κάτι, Στέλιο. Δεν ακούγες. Αν θέλεις να πάρεις πάλι το λόγο, δεν ακουγόσουν. Έχω κλείσει το μικρόφωνο. Είμαι σε ένα φανάρι. Λογικά σε λίγο θα ακούγομαι. Σε λίγο, αν μιλήσει κάποιος άλλος... σε λίγο, αν δεν μιλήσει κάποιος άλλος, θα έχουμε κλείσει, Στέλιο μου. Όχι, όχι, ούτως ή άλλως για να με ακούτε. Συνεχίζω δύο λόγια, θα πω ακόμα όχι πολλά. Θέλω να πω ότι όσον αφορά τη δεύτερη παρουσίαση, έχει μερικά φανταστικά εργαλεία τα οποία όλοι μας θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Αυτά τα εργαλεία, όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει ο καθένας μας να τα προχωρήσει στο δικό του βαθμό για να μπορέσει να ανεβάσει την επιχείρησή του. Ένα θεματάκι έχω να παρατηρήσω μόνο. Όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας δεν είναι πακέτο. Λειτουργούμε σαν πακέτο, αλλά δεν είναι πακέτο. Οικονομικά θέλω να πω ότι θα πρέπει να κατοχυρωθεί τιμή μαθήματος. Θεσμικά, σύμφωνα με το 4850, περιμένουμε μια υπουργική απόφαση και μια μελέτη, η οποία θα καθορίσει την ελάχιστη τιμή μαθήματος για να μπορέσουμε τελικά σε αυτό το κλάδο να επιβιώσουμε αρμονικά. Καθώς επίσης είναι και ιδιαίτερα σημαντικό να γλιτώσουμε κάποια στιγμή από το δράκο της διαφθοράς. Πρέπει με κάθε τρόπο να φροντίσουμε όλοι μας αυτό το φίδι να το σκοτώσουμε. Αυτά θέλω να πω. Θέλω να σε διακόψω έτσι απλά για όσους συναδέλφους είναι μέσα, για το ελάχιστο κόστος μαθήματος από μια συνάντηση που είχαμε τον κύριο Λιανό και κάτσαμε περίπου μια ώρα, μου ανέφερε το εξής, ότι δεν το είδαν όταν μπήκε στο νομοσχέδιο, θα το κόβανε πριν μπει, ότι είναι πολύ δύσκολο να μπει, θα μπορούσε να μπει πλαφόν στην ανώτατη τιμή ή προτινόμενη κατώτατη τιμή. Δεν μπορεί να μπει ελάχιστο κόστος. Αυτό μου είπε ο κύριος Λιανός, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έτσι απλά για την ιστορία το λέω. Αυτά. Αλλά λοιπόν η νομοθέτηση δεν ήταν δηλαδή κατά την άποψή σου σωστή. Όχι, η νομοθέτηση ενδεχομένως είναι μια χαρά. Απλά μου είπε ο κύριος Λιανός. Άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα δεν είναι μια χαρά. Μου είπε, άμα μου είπε, νομοθέτηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Έτσι είναι κάτι που ζητάμε. Στέλιο μου, άκουσε με λίγο. Είναι κάτι που βεβαίως το ζητάμε και πρέπει να το πολεμήσουμε. Δεν πρέπει λοιπόν να το σκοτώνουμε. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να το πολεμήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που το ζητάμε χρόνια και θέλαμε να μπει ελάχιστη κατώτατη τιμή. Απλά στα πλαίσια του ανταγωνισμού μου είπε ο κύριος Λιανός ότι δεν είναι εφικτό να γίνει. Δεν σου λέω την άποψη τη δικιά μου, σου λέω την άποψη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση? Δεν βλέπω κάτι, ολοκληρώσαμε. Μία πρόταση, Νίκο, αν θέλεις να πω. Ναι. Με βάση και το αίτημα που μπήκε, εγώ θα σου πρότεινα και προτείνω σε όλους να καθιερώσετε ένα εργαστήριο το μήνα, το δίμηνο, το τρίμηνο, όποτε μπορείτε, να προσκαλούμε ανάλογα με το είδος των ενδιαφερόντων έναν ειδικό πάνω στα θέματα αυτά και να γίνεται μια συζήτηση, η οποία, γιατί το θέμα της εκπαίδευσης καλά το έχετε πιάσει, είναι το κέντρο βάρους, η ενημέρωση, η πληροφόρηση, τα καινούργια στοιχεία. Επομένως, εάν αυτό δεν είναι για τώρα να το πείτε, αλλά να το σκεφτείτε, θα μπορούσε να καθιερωθεί κάθε δίμηνο να υπάρχει μια ίδια συνάντηση με καινούργιους προσκεκτημένους.
ανάλογα με τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Και νομίζω θα βγείτε πάρα πολύ κερδισμένοι, το λέω και από εμπειρία παρελθόντος σε κλάδους που το εφάρμοσαν και είδαν να επωφελούνται πάρα πολύ με τα ζητήματα τα οποία ανέπτυξαν, γιατί είχαν την πληροφόρηση, είχαν καινούργια στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους. Αυτά. Είναι πολύ καλή η πρόταση. Θα το υιοθετήσουμε. Έχουμε πει να συναντιόμαστε πιο συχνά και να κάνουμε και δημοσιογραφικές μερίδες. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές, και τον Σύρο Κωστοβόλη και τον Σοφοκλή τον Καρακογούνη. Να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες για τη σημερινή τους παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Περιμένω προτάσεις από όλους, ενδεχομένως για κάποιο κάτι που μας έχει διαφύγει, για κάποιο σεμινάριο. Μπορείτε να βρείτε και τους συζητητές. Είπαμε το κόστος το αναλαμβάνει το επαγγελματικό επιμελητήριο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.